Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό σκορφί του Νογκαφεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή τύπλα στα εναχώρια, πάμε να περάσουμε την παλακότα από τη μελαγχολία και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία ζουμουσάδα! Έχω απέναντί μου κυρίες και κύριοι πίσω τον τζάμι σε βιτρίνα όπως πρέπει να μπαίνουν οι πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Το Σωτήρι Δασκαλάκι, αγόρι μου, κοσολιέρι μου, καλά φίλε, καλά που ήρθες εσύ γιατί ο Κιώσης δεν είναι. Τα ίδια λόγια στον Κιώση να ξέρεις. Αγόρι μου, καλώς ήρθες γίγαντα, καλώς ήρθες και σήμερα εδώ στην κοσόλα να μας οδηγεί στα ασφαλή ύδατα των Ερτζιανών. Καλώς ήρθατε κι εσείς όλοι στην παρέα μας εδώ, στον αθλητήριο, εδώ στην παρέα του Ζουμουσού, εντός, εκτός και μετά αυτά. Στα εσωτερικά, στα εξωτερικά. Για να συζητήσουμε περί ανέμων και υδάτων, περί ποντικών και γάτων, που έλεγε ένα παραμύθι. Ελάτε γιατί θα κάνουμε σήμερα άλλα από αυτά που έχουμε ετοιμάσει. Εννοείται, φίλε, δεν έχω. Ο μόνος σκελετός της εκπομπής είναι ο σκελετός των γυαλιών του παρουσιαστή, παύλα διασκεδαστή, παύλα τέλος πάντων ψυχαγωγού, παύλα δημοσιογράφου. Πείτε τον όπως θέλετε. Ραδιοφωνατζής είναι το πιο ωραίο. Ελάτε γιατί για το επόμενο δύο ώρα θα συζητήσουμε για μπαλίτσα, για το χθεσινό φιλικό, για το τι γίνεται από εδώ και πέρα, για τα τραγουδάκια μας. Θα κάνουμε διαγωνισμό και σήμερα, διότι καθώσον θα δώσουμε και σήμερα μία τριμερούκλα. Φίλε, τα σεούκλα δεν υπάρχει, νομίζω καλύτερο. Δεν υπάρχει το. Δηλαδή, θα δώσω μία τριμερούκλα. Δηλαδή, δεν είμαι, νομίζω σε υπερθετικό δεν υπάρχει. Όπως παίκτης, έτσι, παιχτρώνη. Ήταν μία χερούκλα, λες για το πέναλτι, παράδειγμα, σωστά. Αλλά τι παικτάρα. Το παικτάρα δεν γεμίζει το στόμα σου, ρε παιδί μου. Επίσης το παικτούρα. Πω, τι παικτούρα. Παικτούρα, πιστεύω, δεν μπορεί να είναι αμυντικός. Δηλαδή, το παικτάρα μπορεί να είναι αμυντικός. Μπορεί να είναι ο Κρέσπο, μπορεί να είναι ο Βαρέλα. Μπορεί να είναι τερματοφύλακας. Το παικτούρα πάει να πει ότι είναι μπροστά, κάνει τρίπλες, κάνει μαγκές. Μπορεί να έχει και μαλλιά, να είναι και λίγο άλουστος. Αυτά. Εγώ λέω ότι δεν θα είναι ο Ολιβέιρα. Εσύ βγες και πες ότι θα είναι. Εγώ λέω ότι δεν θα είναι ο Ολιβέιρα. Και ότι αυτός που θα έρθει μου είπανε τρώει μωρά, λέει, για πρωινό. Δέρνει. Μπίμπι και δέρνει, λέει το χαφ. Είναι, λέει, τέτοιος τύπος. Πολύ ξύλο. Ρίχνει και αυτό, τρώει μωρά για πρωινό. Αυτό. Και δεν θα είναι ο Ολιβέιρα. Έτσι μαθαίνω εγώ, ρε παιδί. Δεν έχω τίποτα ιαματικές πηγές. Έτσι μαθαίνω εγώ. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Δίνουμε λοιπόν μία τριμερούκλα στο καταπληκτικό. Εδώ που έχουμε εμείς 40 βαθμούς, να πούμε εκεί, είναι ένας παράδεισος. Στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέα, σε ένα καταπληκτικό, υπέροχο ξενοδοχείο. Να αφήσετε πίσω σας ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας αγχώνει, ό,τι σας δυσκολεύει οικονομικά, εργασιακά, ψυχολογικά, οτιδήποτε. Και να πάτε εκεί, αφού δεν πέφτει με τίποτα. Να το εκμεταλλευτείτε, ενώ η ψυχολογία μας, η διάθεσή μας, το πάθος μας, η τρέλα μας, γιατί το δηλώνουμε, δεν πέφτει με τίποτα! Να το ξέρετε, το δηλώνουμε προς πάσα, όχι μόνο προς πάσα κατεύθυνση και προς σουτ κατεύθυνση. Να τη σε φερλιά, πάρ' τη πρωί-πρωί φίλε, έτσι για να έχεις να πορεύεσαι, 8 και κάτι ψηλούδια, εδώ είμαστε με χορηγούκλες πολύ δυνατούς, πολύ πιστούς, πολύ αφοσιωμένους, πολύ αγαπημένους φίλους πρώτα. Τι να πω για την Electronet. Το είπα και το έκανα, γι' αυτό και τον έβαλα στο όνομα της ομάδας για ένα μήνα, όπως το είχα υποσχεθεί, με όλα αυτά τα δώρα που έχει δώσει και χωρίς ποτέ να ζητήσει τίποτα ο άνθρωπος, είναι και αυτό εμένα που με σκλαβώνει, έτσι ρίξαμε στο γκρεμό να πούμε, χωρίς ποτέ να μου πει θέλω ή αυτό. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα, με καταπληκτικούς ψυγειοκαταψύκτες LG, κάντε τη βόλτα σας, ενημερωθείτε από την Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και θα δείτε, θα πάθετε πραγματικά πλάκα και με την ποικιλία και με τις τιμές. Ειδικά, ξαναλέω, πέρα από το ότι ξέρουμε τι είναι η LG στις τηλεοράσεις, που είναι κορυφαίο όνομα, και στους ψυγειοκαταψύκτες, καταπληκτικά πράγματα. Μοντέρνα, μέσα, με κατανομή του χώρου σε τεράστιους ψυγειοκαταψύκτες, με τα ράφια να τα τοποθετείτε όπως θέλετε, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στους ψυγειοκαταψύκτες, που είναι αυτό ακριβώς που ζητάτε, αυτό ακριβώς που θέλετε για τον ψυγειοκαταψύκτη σας, η LG πραγματικά κάνει παπάδες, παπάδες. Να πούμε ότι το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη το βρίσκεται στο Αιγαίον, στις δύο
Πραγματικά υπέροχες ψαραγορές στα δύο ιχθυοπολία, στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Μοσχομυρίζει ο τόπος, θάλασσα, δεν αφήνει τίποτα να μαγιατέψει η οικογένεια Ιωαννίδη. Όλα στο πιάτο σας. Για την πιο υγιεινή, για την πιο σωστή διατροφή που είναι το ψάρι, το καλαμάρι, το χταπόδι, το μύδι, οτιδήποτε τέλος πάντων. Το μύδι ξηράς. Το μύδι θάλασσας. Γιατί το μύδι ξηράς είναι κάτι άλλο. Και στα δύο βέβαια το ψάρι βοηθάει και για το μύδι θάλασσας του συνοδεύεις, αλλά για το μύδι ξηράς, άμα φας ψάρι, είναι αυτό που λέμε το δεν πέφτει με τίποτα. Η διάθεση εννοώ πάντα, γιατί εμείς κακά πράγματα δεν λέμε στην εκπομπή. Έχουμε μια ανατροφή, έχουμε κάποιες αρχές, έχουμε κάποιες δομές, να πούμε, ξέρω εγώ. Και βέβαια, ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, εκεί όταν πάτε και νοκιμάστε το παγωτό του, όλα τα άλλα τα παγωτατζίδικα, όλα τα άλλα τα παγωτά θα σας φαίνονται δευτερότριτα. Ο Champions League στο παγωτό. Οι άλλοι παίζουν Ράπαν και Ιντερτότο. Και Νάνα Μέλια και Βυσσινοκέρασο και Βέλβε την Μπόσκο και Λίλα Πάουζε και American Cookies και τουρτάρες υπέροχες με οποιαδήποτε αναπαράσταση πάνω και δικέφαλους και double και αυτά και αίτητος και ξέρω εγώ και Champions League και ό,τι θέλετε πάνω. Και Ben 10 και Ben 11, έτσι, και Νόντι και ξέρω εγώ τι άλλο έχει και Πιτζαμο Ήρωες, να πούμε, και Πέπα το γουρουνάκι, λοιπόν, και τα κοριτσίστικα. Τι έχεις τα κοριτσίστικα, φίλε, ό,τι θέλεις. Frozen θες, Φραουλίτσα θες, Wings θες, τι θες ρε παιδί μου, τα πάντα. Ό,τι θέλετε το βάζετε πάνω. Μπάρμπι, σουξουμούξου, δώσε και εμένα Μπάρμπι. Χώρισε, έμαθα με τον Τζον Τζον. Ή ο Τζον Τζον ήταν με τη Σίντι. Τη Μπάρμπι, μήπως είναι ο Κεν. Ο Τζον Τζον ήταν τη BB Bo. Η Μπάρμπι με ποιον τέχει, με τον Κεν. Όχι τον Μπάρλο. Λεβέντι μου, Μπάρλο. Αγάπες, φίλε, παντοτινές. Οδεύουμε προς λύση στο μπάσκετ. Που η λύση φυσικά είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Όχι ότι θα πάρει εξ ολοκλήρου την ομάδα. Απλά για μία ακόμα φορά θα βοηθήσει. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Κώστας Φλεβαράκης προπονητής, πολύ θα το ήθελα, τον εκτιμώ και τον αγαπώ ιδιαίτερα, τον Κώστα Φλεβαράκη. Θα είναι πολυτέλεια αν μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με αυτόν τη στελέχωση της καινούργιας ομάδας. Συνεχίζω στα δικά μας λέγοντας ότι το κορυφαίο σχολείο στην πόλη είναι η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Εκεί στο 475-900 ενημερωθείτε, ένα σχολείο πραγματικά υποδειγματικό, με φοβερές υποδομές, με φοβερούς εκπαιδευτικούς, και Έλληνες και Γερμανούς. Τα παιδιά σας πραγματικά θα πάρουν εχέγγυα για να έχουν ένα λαμπρό μέλλον. Ένα σχολείο με καταπληκτικές εγκαταστάσεις, γήπεδα, με πλαστικό χόρτο, κλειστό γήπεδο μπάσκετ με προδιαγραφές για να γίνει και τελικός Α1, παρακαλώ. Όποιος έχει πάει εκεί πίσω από το Practiker να δει για τι σχολείο μιλάμε. 475-900 ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα προπαρασκευαστικά τμήματα. Το παιδί σας να πηγαίνει κάποιες φορές μες την εβδομάδα, τα απογεύματα, να κάνει γερμανικά, να πάρει τις βάσεις, να μάθει άριστα τη γλώσσα και να έχει εξασφαλισμένο ένα καταπληκτικό μέλλον, είτε περάσει στις πανελλαδικές, είτε δεν περάσει να φύγει με το αμπιτούα για οποιαδήποτε πανεπιστήμια εσείς επιλέξετε, είτε στη Γερμανία, είτε στην Αγγλία, είτε στην Αμερική, οπουδήποτε. Έχουμε ένα ακόμα φιλικό χθες, στο οποίο η ομάδα δεν απέδωσε αυτό που περιμένουμε, εννοείται, δεν είναι αυτό που θέλουμε, δεν είναι αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει στους ομίλους του Champions League, αλλά έχουμε πει και άλλη φορά, αυτό το διάστημα ο καινούριος ο προπονητής κάνει πειράματα, δεν θα ξαναδούμε ποτέ αυτές τις ενδεκάδες. Εγώ πιστεύω δεν θα ξαναδούμε ποτέ, ας πούμε, τον Μελιόπουλο, τον Μιχάη να παίζει δεξί μπακ. Αυτό που ακόμα ψάχνουμε, γιατί πάω, ξαγαπώ, πάω κίσω ένας κόκκινη σε φιλικό, δεν έφαγε κανένας, περιμένουμε να δούμε αν η κόκκινη του Ερίκε μετράει στα προκριματικά που θα παίξουμε, εγώ λέω, με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Εσείς πείτε ότι δεν θα είναι η Δυναμό Ζάγκρεπ. Να ξέρεις, δασκαλά, και από χθες έχω ήδη πει ότι συμφωνώ με Πέλκα. Με το που το άκουσα, δηλαδή, εκ των προτέρων είχα ένα ντιν-ντιν. Αλλά οκ, okay, με τις κακέρες πιστεύω. Θα παίξουμε τις κόκκινες και άσπρες σκακέρες. Περιμένουμε να δούμε αν ισχύει ότι μετράει ή δεν μετράει η κόκκινη. Δεν το ξέρω ακόμα, θα το δούμε. Έψαξα να βρω, διείστανται οι απόψεις. Στην παρούσα φάση περισσότερο γέρνουμε προς το ότι δεν επηρεάζει την παρουσία του Ερίκε στα προκριματικά του Champions League. Είδαμε εχθές ότι άμα έχεις χάρισμα στο σκοράρισμα, το έχεις το χάρισμα. Τρεις επαφές,
Δύο γκολ αυτό το παρικάρι είναι πραγματικά ο χλάτς χλούτς που έλεγε η τουλάρα μας. Δύο γκολ με τρεις επαφές. Δεν ξέρω αν είναι σεντερφόρ, αν είναι περιφερειακός, αν είναι περιθωριακός. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας τι είναι. Αν είναι κανονικό εννιάρι, αν είναι πιο πολύ για δεύτερο, δεν με απασχολεί. Εγώ ξέρω το παλικαράκι αυτό που όταν βρέχει με κλειστό στόμα πίνει 2 λίτρα βροχή, ο χαμένος γιος του Γιάτσεκ Μοχ, εγώ ξέρω ότι είναι παστελωτής. Θα βρει τον τρόπο να είναι εκεί. Θα βρει τον τρόπο να είναι στην κατάλληλη στιγμή. Θυμάστε πέρσι που σε πόσα μας μπήκε και είπαμε ρε εσύ, με το που μπήκε κατευθείαν. Παράδειγμα, θυμάμαι μάτς που ο Ακπομ ίδρωνε, έτρεχε, του ακύρωναν αυτά, δοκάρια, άλματα, εκρήξεις, σπριντ, αυτά. Έμπαινε ο άλλος χωρίς να έχει ιδρώσει την αμασχάλα. Deep. Μοσχοβολούσε, λεβάντα η μασχάλη του, μοσχοκίδωνο και φρούτα του δάσους. Κάνει ένα τικ, έτσι, με ένα γυγματάκι. Γκολ, σου λέει. Όχι ρε, μου λέει ο άλλος. Εμένα έχει βγει η γλώσσα μέχρι κάτω να πούμε πατάμε τα τέτοια μας και ο άλλος μπαίνει χωρίς να υδρώσει. Αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Όπως επίσης είδατε ότι καλώς έπραξε που έκοψε την άδειά του γιατί τούτος εδώ θα γύριζε 5 μέρες πριν τον προφήτη Ηλία. 15 Ιουλίου θα επέστρεφε κανονικά. Όμως έκοψε από την άδειά του όχι μία μέρα, κάμποσες. Έτσι, έκοψε κάμποσες μέρες και γύρισε πολύ νωρίτερα γιατί. Σου λέει, εκεί τι έγινε, σφίγγουν οι γλουτοί, σφίγγουν οι ποποί, ο καινούριος μας τεστάρει όλους και πρέπει να πάω να δείξω πράγματα. Και γύρισε, όπως λένε και στην προπόνηση, πολύ κεφάτος. Θέλουμε οπωσδήποτε, εγώ λέω, τέτοιους παίκτες. Θέλουμε παίκτες που έχουν τον γκολ. Δύο είναι επιθετικοί μας οι καθαρόιμοι όλοι και είναι ο Μποφίλιου και ο Σβαρόφσκι. Οπωσδήποτε θα χρειαστεί να αποκτηθεί και άλλος, όσο καλός και να είναι ο Γαϊτανίδης, και μπράβο στο παιδί γιατί δείχνει σπουδαία πράγματα, όσο καλός και αν είναι. Χρειάζεται ακόμα ένας επιθετικός. Ειδικά αν εμείνει και επιμείνει ο Αμπέλ Φερέιρα στο 4-4-2 για να παίζει με 2 μπροστά. Οι μέρες περνούν. Άκουσα λίγο μια βόλτα που έκανα. Ξεκίνησαν ήδη αυτοί οι οποίοι δεν κρατιούνται μετά από το χθεσινό μάτς. Δεν μπορούν να κρατηθούν. Θεωρούν πραγματικά ότι ήρθε η ώρα να γκρινιάξουν. Δεν μπορούν. Πέρσι έσκασαν κάποιοι. Δηλαδή πραγματικά με ένα ήττο πρωτάθλημα, με ένα double, με ένα να τα έχει σαρώσει όλη η ομάδα, να μην χάνει πουθενά, να τους έχει πραγματικά αποστομώσει τους κάτω όλους. Δεν μπορούν κάποιοι να κρατηθούν. Εντάξει παιδιά, βγάλτε το από μέσα. Άμα δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι ήρθε το τέλος του κόσμου, επειδή αυτός κάνει δοκιμές και τι θα γίνει και έτσι και αλλιώς και αυτά. Και... καταλαβαίνουμε ότι περνάει ο χρόνος, το γνωρίζουμε και εμείς, δεν έχουμε άλλο ημερολόγιο, το ίδιο ημερολόγιο έχουμε. Σήμερα λέει 10 Ιουλίου, το ξέρουμε. Είναι άλλες 20 μέρες μέσα στον Ιούλιο και είναι και άλλες 5 μέρες από τον Αύγουστο. Το γνωρίζουμε. 25 μέρες. Είναι λιγότερο από ένας μήνας. Δεν μετράμε αλλιώς το χρόνο εμείς. Ίδιο άγχος, ίδια ανησυχία με εσάς έχουμε. Πιστέψτε με. Και αυτό είναι πολύ ειλικρινές που σας λέω. Αλλά το να αρχίσουμε ήδη από τώρα τη μύρλα. Και το ξέρουμε όλοι ότι λείπει ένα μεγάλο χαφ. Χαίρομαι πολύ. Καλό θα ήταν να ήταν ήδη εδώ. Δεν είναι όμως. Όπως βλέπετε, η υπόθεση Ολιβέιρα χρειαζόταν να τον δει ο προπονητής σου στην Πόρτο. Αν έμενε ο Κονσεϊσάο, τι θα γίνει. Από ό,τι φαίνεται θα μείνει εκεί. Και να σας πω και κάτι, έτσι λέει πραγματικά, γιατί με ρώτησε και ένας χθες ένα μήνυμα και δεν πρόλαβα να απαντήσω. Δεν θα κλάψω κιόλας. Δηλαδή, ναι μένω Ολιβέιρα, σημαντικός παίχτης, εμένα εδώ, δεν μου έδειξε ρε παιδί μου, super wow, αμάν, δηλαδή, πραγματικά, να πω, δεν μπορώ χωρίς αυτόν. Αυτός και όχι κανένα. Δεν υποτιμώ τον παίχτη, έτσι, και πιθανόν, αν έρθει, να δείξει σπουδαία πράγματα, αλλά συμπαθάτε με ρε παιδιά, και δεν το λέω επειδή πιθανόν να μην έρθει,
Το ίδιο πράγμα θα πω αν αύριο ανακοινωθεί ότι αποκτήσαμε το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ότι πέρσι δεν μου, θα μου πεις, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Βέβαια, όλα αυτά δεκτά. Δεν είχε δείξει από την αρχή να μάθει τους συμπαίκτες του, να μπει στο νόημα κτλ. Και ότι σημείωσε και κάποια σημαντικά γκολ, βέβαια. Ναι, οκ. Okay. Δεν είπα ότι είναι μικρός παίκτης, σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτό το αυτόν και άλλον κανέναν, όχι παιδιά, εγώ δεν το ένιωσα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, είναι η προσωπική μου άποψη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, με τόσα λεφτά που πάμε να δώσουμε, με τόσα λεφτά, δηλαδή μιλάμε για πακτολούς τώρα, έτσι. Θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε και άλλο χαφ, αν δεν είναι αυτός. Και επειδή ο χρόνος περνάει, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα αποφασίσουν ότι δεν θα είναι αυτός. Να ξέρετε, δεν υπάρχει το σενάριο ότι μόνο αυτόν έχει έτοιμο ο Μπράνκο, σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν οι εναλλακτικές που είναι εξίσου καλές, εξίσου ακριβές. Και εγώ λέω ότι, όπως είπα και χθες, μέχρι το Σάββατο θα έχει αποκτηθεί ο Χαφ. Διέστηση πείτε το. Δεν είναι πληροφορία. Τα ξεκαθαρίζω αυτά σε μένα. Δεν έχει έμαθα, έχω μία, μου είπα. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Διέστηση πείτε τι. 100%. Εγώ λέω ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τον αμυντικό χαφ εδώ. Και έτσι πρέπει να γίνει, διότι ο καινούριος που θα έρθει πρέπει να έχει και 20-22 μέρες μπροστά του, να προπονηθεί, με τους άλλους να μπει στο νόημα. Τον θέλουμε, δεν τον θέλουμε για μετά, για τα μάτς με τον Πανετολικό, ας πούμε, και με τον Όφη. Τον θέλουμε για τα προκριματικά, τον θέλουμε για τα μάτς. Αυτά τα σημαντικά, τα δύσκολα. Α, μπράβο. Λέει ο Χρήστος, δεν μας έδειξε 12 εκατομμύρια μπάλα, βαριά 2-3 εκατομμύρια μας έδειξε. Αυτό που λέμε, ρε παιδιά. Δεν έχουμε καμία διάθεση ούτε να υποτιμήσουμε τον ποδοσφαιριστή, έτσι, ούτε να τον αλίμονο. Μιλάμε για αξία, έτσι, δεν το συζητάμε. Και μπορεί, αν ήταν από την αρχή της χρονιάς, ή μπορεί αν έρθει τώρα, να μας βγάλει τα μάτια. Αλλά τα μάτια εμένα δεν μου τα έβγαλε, ρε παιδί μου. Δεν είδα τον μπέκ των 12 εκατομμύρων να πω πω. Έχει στοιχεία, βεβαίως. Την κάθετη πάσα, ότι παίζει με το κεφάλι ψηλά, κάποια σκοραρίσματα, αυτά του, τι είναι προσωπικό. Φαίνεται. Αλλά εμένα δεν μου έδειξε αυτόν και άλλον κανέναν. Το λέω έτσι ευθαρσώς. Και επαναλαμβάνω, το ίδιο πράγμα θα πω αν αύριο ανακοινωθεί από την ομάδα. Ότι ελπίζουμε να μας δείξει πολλά περισσότερα από όσα μας έδειξες πέρσι. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Ο προπονητής μίλησε, είπε, παιδιά, τους είδα, τελειώνει ο χρόνος, το καταλαβαίνει και ο ίδιος, δεν μπορεί, δεν είμαστε μήνα Ιούνιο, αρχές, δεν είμαστε τέλη Μαΐου, 15 Μαΐου, ο χρόνος πιέζει, το ξέρει και ο ίδιος και είπε, οκ, πλέον είναι η ώρα να πάρω αποφάσεις. Καταρχήν τελείωσε το πρώτο στάδιο στην Ολλανδία. Την Παρασκευή η ομάδα δίνει ένα φιλικό στην Ρουμανία και μετά έχει επιστροφή στην Θεσσαλονίκη και θα ξαναφύγει η ομάδα για να πάει στο Χόρστ, εκεί που είχε κάνει πέρσι την προετοιμασία της. Για το δεύτερο στάδιο, εκεί θα έχει εντωμεταξύ γίνει, δεν μου αρέσει η λέξη ξεσκαρτάρισμα, τη συχαίνομαι, ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπους, όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές, ούτε το ξεκαθάρισμα. Και αυτό δεν μου αρέσει. Δηλαδή, οι άλλοι είναι βρώμικοι που θα φύγουν και θα μείνουν οι καθαροί. Τέλος, είναι πάντως λέξεις που τις λέμε, παιδί μου, είναι αδόκιμοι οι όροι, αλλά τους λέμε στην φρασιολογία της προετοιμασίας και των παικτών. Ας πούμε, θα γίνει η επιλογή των παικτών με τους οποίους θα πορευτεί ο Αμπέλ Φερέιρα για τον επόμενο χρόνο. Θα μου πείτε, καλά, ρε Κωστή, φτάνουν. Αυτές οι πόσες μέρες είναι που έχει έρθει ο προπονητής? Είναι δύο εβδομάδες, είναι? Είναι δύο εβδομάδες. Δεν ήταν το Σαββατοκύριακο αυτό που έφυγε. Ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Σωστά, τα θυμάμαι. Είναι δύο εβδομάδες. Ούτε. Φτάνουν αυτές οι λίγες μέρες για να βγάλει συμπεράσματα. Τι να κάνουμε? Να, εκεί είναι η μαγιά του προπονητή. Θα μου πεις, αποκλείεται να κάνει λάθος. Κάποιον που δεν του έχει δείξει πράγματα στην προπόνηση να τον αδικήσει. Πάρα πολύ πιθανό να συμβεί και αυτό. Τι να κάνει όμως? Τα τρία φιλικά που είδαμε
Είπε, έδωσε ευκαιρία σε όλους. Είδαμε τους πιτσιρικάδες, είδαμε τους παλιούς, τους είδαμε σε άλλες θέσεις, τους είδαμε πώς αντιδρούν. Εννοείται τώρα ότι ξέρει ότι ο Στόχ δεν είναι δεύτερος επιθετικός. Εννοείται ότι ξέρει ότι ο Μελιόπουλος δεν είναι δεξιμπακ. Εννοείται ότι ξέρει ότι ο Ροντρίγκο δεν είναι αριστερό μπακ. Αλλά το βάζει εκεί γιατί ξέρει ότι Βιερίνια δεν θα είναι στα προκριματικά. Τα ξέρει και αυτός, πιστέψτε με. Με ρώτησε κάποιος εχθές, εκεί στον παιδικό του Θάνου, λέει, ρε Κωστή, ξέρεις τι αγωνία έχω. Υπάρχει κάποιος, λέει, να του μιλάει του καινούριου. Λέει, πραγματικά είναι τόσο αγνή η απορία και είναι τόσο, έχει τόσο αγωνία μέσα και είναι τόσο πραγματική η ανησυχία αυτή. Γιατί τώρα συμπάσχουμε κι εμείς, ο καινούριος άραγε θα καταλάβει ότι αυτός με την κυλίτσα την περνάει από την κεφαλή της βελόνας και είναι υπεραπαραίτητος και ας μην κάνει τα 100 μέτρα σε 9 δευτερόλεπτα. Ο Μπίσεσβαρ. Ναι, τον άλλον που το βλέπει λίγο ψιλοβαρεμένο στην προπόνηση το Μάτος, καταλαβαίνουν τεράστια προσωπικότητα, κομβικός μέσα στους 2-3 πολύ σημαντικούς παίχτες και τη σκίζεται μέσα στο γήπεδο και ότι έχει όλη την πτέρυγα και έχει και τον γκολ και... Λέω τώρα, έχω πει δύο παραδείγματα που πρέπει να έχει ζει τα μάτς. Αυτό που το βλέπει έτσι με αυτή τη φάτσα, ας πούμε, το Σβιντέρσκι, ότι δεν ξέρει ότι με δύο αγγίγματα μπορεί να τη στείλει μέσα. Να, είδες, του το έδειξε χθες. Αν όμως δεν του κάτσει, ας πούμε, τι θα γίνει. Ο Λάμπρου, που έκανε εξαιρετική χρονιά στην Ολλανδία και δεν τον έχει δει στα περσινά μάτια του ΠΑΟΚ στα DVD, γνωρίζει. Με ρώτησε λοιπόν ο μπαμπάς μέσα στην αγωνία του, ρε Κωστή, υπάρχει κάποιος? Υπάρχουν. Πρώτος και καλύτερος ο Μπράνκο. Ο Μπράνκο ήταν εδώ πέρσι. Το ξέρει πολύ καλά το υλικό. Γνωρίζει πολύ καλά. Δηλαδή, πιθανώς, αφού μιλάνε και την ίδια γλώσσα και αφού έχουν και τον άνθρωπο που, κοινό άνθρωπο που τους πρότεινε και τους δύο, του έχει πει, πρόσεξε, αυτό και αυτό και αυτό. Όχι βάλε αυτόν ή μη βάζεις εκείνον ή αυτός δεν είναι καλός. Τα χαρακτηριστικά, αυτά που πρέπει να είσαι εδώ για να ξέρεις τα χούγια. Ξέρεις κάτι, αυτός είναι τρελός. Αλλά μπορεί να γυρίσει ένα μάτς αυτός που αποβλήθηκε χθες. Με μια του κίνηση, με μια του έκρηξη. Εκείνος που τον βλέπεις έτσι λίγο στα μάτς πετάει φλόγες, παράδειγμα. Λέμε τώρα. Βεβαίως και υπάρχουν άνθρωποι που τους ενημερώνουν. Και ο Γεωργιάδης που είναι εκεί και ενημερώνει. Και ο Μπράνκο που είναι εκεί και ενημερώνει, φυσικά, εννοείται. Πάντως την κουβέντα την είπε, είναι ώρα να πάρω αποφάσεις. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή, τα τρία αυτά μάτς και οι προπονήσεις ήταν αρκετές. Το καταλαβαίνει και αυτός, δεν έχει άλλο χρόνο. Και ότι, τέλος, πλέον αποφασίζω. Δηλαδή, γίνεται το φιλικό τώρα την Παρασκευή με τη Ρουμάνικη. Πώς τη λένε αυτή η Ουνιβερσιτάτε, πώς τη λένε, ούτε, πώς τη θυμάμαι, πώς τη λένε, Κλούζ, πώς τη λένε, τη Ρουμάνικη. Λοιπόν, αυτοί περίμεναν να πάει ο Λουτσέσκου για να τον υποδεχτούν. Άλλος θα πάει, τα κόκκινα χαλιά λέει γιατί ετοιμάζουν τιμές και τέτοια αυτά. Ο Ρουμάνος, ο οποίος, αν ισχύουν οι πληροφορίες ότι πήγε να βάλει χέρι στο Βαρέλα και ότι έχει βάλει στο μυαλό του πώς θα πάρει τον Ολιβέιρα, όχι έχει πέσει στην εκτίμηση, όχι έχει χάσει τη θέση που είχε στην καρδιά όλων μας με αυτά που έκανε μέσα στο γήπεδο και με αυτά που έλεγε για την ομάδα μας. Ήδη στον Αδύρ πήγε με το να πουλήσει την ομάδα, δεν έχει καμία δικαιολογία. Δεν μπορώ να βρω τίποτα να είναι τόσο δυνατό να σηκωθείς και να φύγεις και να παρατήσεις αυτούς που σε αγκάλιασαν, σε στήριξαν, έβαλαν τα στήθια τους μπροστά. Η οικογένεια, όταν όλοι σε έβριζαν μετά από κάτι χ με τις Λιβαδιές, κάτι χ με τις Λάρισες, με τους Απόλλωνες, με τους Πανιόνιους, σε στήριξε με όλο τους το είναι και εσύ, αφού έφτιαξε το όνομά σου εδώ και ανέβασε το κασέ σου, σηκώθηκες και έφυγες. Τέλος πάντων, ξαναλέω, αν ισχύουν οι πληροφορίες ότι βγάζει εκδικητικότητα και προσπαθεί να πάρει παίκτες από εδώ, στον Αδύρ. Δεν θα περνάς ούτε απ' έξω από Θεσσαλονίκη. Θα βλέπεις την Πινακίδα και θα περνάς απ' έξω. Στη Χαλκιδική δεν ξέρω, επίσης στη Χαλκιδική δύσκολα. Αυτός ο κόσμος που δεν ζητάει τίποτα, δεν ζητάει, δεν έχει συμφέρον σε χρήματα ούτε σε ύλη. Αυτός ο κόσμος λοιπόν που σου δίνει όλο σου το είναι και σε όλη την ψυχή, αυτός που σε σήκωνε στα χέρια και σου βγάζε συνθήματα και άκουσε το όνομά σου που δεν το έχεις ακούσει ποτέ και ανέχτηκε ακόμα και τις ιδιοτροπίες σου και έπαιξε μαζί σου
και με τα σκουφιά και με τα γούρια και με όλα αυτά και σε έβαλε στην καρδιά του, αυτός ο κόσμος όπως σε αποθεώνει, έτσι μπορεί να φας τον πινελίκι σου αύριο, αν ισχύουν αυτά που λέγονται. Που πιστεύω ότι ισχύουν δηλαδή. Οπότε γυρίζουμε εκεί που είμαστε στην αρχή για το χαρακτήρα σου. Βάζω τελεία. 9.085 τα διαρκείας, ραγδαίοι οι ρυθμοί και συνεχίζει ο κόσμος να θέλει να είναι δίπλα στην ομάδα. Το ξαναλέω, έρχεται ο Χαφ, εγώ λέω δεν θα είναι ο Ολιβέιρα, θα είναι κάποιος άλλος. Έρχεται και ο επιθετικός και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Πήγε πάνω με προτάσεις του Μπράνκο ο Ιώσα Σαββίδης. Και όπως είπε ο προπονητής, τις αποφάσεις τις πήρα. Τέλος. Ό,τι έδειξαν, έδειξαν οι παίκτες. Πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα τριήμερο υπέροχο στο Φιλοξένια, το ξενοδοχείο, το καταπληκτικό, στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Δεν πέφτει με τίποτα. Ένα υπέροχο άρθρο του φίλου του Κεφαλογιάννη. Επειδή είδα μια ανησυχία απόλυτα φυσιολογική όταν βλέπεις τον καινούριο υφυπουργό αθλητισμού, αγκαλίτσες και φυλάκια με το Μαρινάκι, στην παρουσίαση του Μόραλι, του προγράμματός του, αυτά, Κρήτη, έτσι αλλιώς. Ο τίτλος, αν προλάβω με τις γραμμές, θα διαβάσω, αλλά διαβάζω μόνο τον τίτλο. Ο ΠΑΟΚ δεν φοβάται καμία κυβέρνηση. Αυτό που σας έλεγα χθες. Ναι στην ανησυχία, ναι στην στην επαγρύπνηση, όχι στο φόβο. Αυτό θέλουν αυτοί. Να σπείρουν φόβο. Τα πρωτοσέλιδά τους τα είδατε, δεν τραπήκαν καθόλου. Έτσι. Αυτά. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Ούτε αυτούς, ούτε τους προηγούμενους. Και επειδή ο Ολυμπιακός σκούζει συνέχεια, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε πρωταθλήματα, ο Ολυμπιακός. Δεν θυμάμαι, δεν κατάλαβα. Και έχω πει και για τους δικούς μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας έκλεψε ένα πρωτάθλημα και μας άφησε να παίξουμε 10 αγωνιστικές. Και περιμένω τώρα να δω αυτούς εδώ, γιατί και αυτοί εδώ, στη γωνία τους περιμένουμε. Κανένας δεν μπορεί να μ' ακουμπήσει. Κανένας δεν μπορεί να βλάψει τον ΠΑΟΚ. Αυτόν τον ΠΑΟΚ τώρα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εμείς το λέμε συνέχεια. Δεν πέφτει με τίποτα, να ξέρετε. Δεν θέλω να λέω τη λέξη υπομονή, είναι καμένη. Δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο αίτητος πρωταθλητής. Αυτός είναι ο νταμπλούχος. Οι Ολλανδοί το βάλανε και στα φιλικά που πάμε και οι σπίκερ δίπλα που σπικάρουν στα φιλικά το λένε συνέχεια. Πασχαλάκης εκεί που τελείωσε πέρσι συνεχίζει με φοβερές διαθέσεις, με φοβερή όρεξη και τρέλα. Λοιπόν, το δίδυμο, η ερώτηση του Δημήτρη, γιατί δεν δοκιμάζει λέει Κρέσπο Βαρέλα. Ρε Δημήτρη, αυτό είναι χιλιοδοκιμασμένο, το ξέρει και το έχει δει σε 40 μάτς πέρσι. Πάει να δει τι θα γίνει άμα δεν έχει τον έναν από τους δύο. Πάει να δει τις εναλλακτικές, τι μπορεί να κάνει εκεί, να δει ο Ίγκασον, ας πούμε, υπάρχει. Παράδειγμα λέω εγώ. Πόσο μπορεί να τον βοηθήσει. Έμεινε από δεξί μπακ, έπαθε κάτι ο Μάτος. Και αφού ο Ροντρίγκο θα είναι αριστερά, μπορεί να βάλει εκεί τον Μιχάη. Λέμε τώρα, μη βιαζόμαστε ρε παιδί μου να... Το ότι η ομάδα έχει ελλείψεις συγκεκριμένες κάνει κραυγάζει από μακριά. Φωνάζει, οκ, το ξέρουμε. Αλλά δεν είπε κανένας ότι θα μείνουμε έτσι όπως είμαστε. Δεν βγήκε ο Σαββίδης να πει παιδιά, τέλος με τα γραφές. Τότε θα είχαμε κάθε λόγο να ανησυχούμε. Περιμένετε λίγο. Θα έρθει. Δεν θα την αφήσει έτσι την ομάδα. Πήγε και έδωσε 3 εκατομμύρια στους Πορτογάλους για να αγοράσει τον προπονητή μέσα σε 40 ώρες. Και του δίνει και άλλα 6 εκατομμύρια για τα 3 χρόνια. Οπότε δεν υπάρχει ζήτημα, δεν υπάρχει. Αφήστε λίγο να δούμε ρε παιδιά. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Τέλη Αυγούστου είναι η επόμενη αιμοδοσία μας. Θα γυρίσετε από τις άδειες, από τα μπανάκια, από τα αυθημερών, από τα διήμερα, από όπου μπορείτε και θα πάτε. Πάμε. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Έχω πει πολλές φορές. Μην παίρνετε 23. Δεν το σηκώνει κανένας. 2310-287-888. Να δούμε το άτομο το οποίο θα κάνει σεφτές σήμερα. Νέοι! Γεια σας. Αλλάζει το ποδαρικό. Όχι ρε φίλε, πάλι εσύ! Λοιπόν, στις 8 βγαίνεις εσύ. Βγαίνεις εσύ και στις 8.30 εμείς. Αγόρι μου, πάμε. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Οι προπονήσεις καλά πηγαίνουνε.
Μια χαρά. Έχει. Έτσι. Ο μάγειρας έχει δει τι ακριβώς γίνεται, ποια φασόλια είναι βραστερά και τα υπόλοιπα θα παταχθούν. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε μην αρχίσετε από αύριο γιατί έφυγε αυτός και γιατί έμεινε εκείνος. Εντάξει. Ο προπονητής αποφασίζει. Χρειάζεται λίγο εμπιστοσύνη και είδομα στο τέλος της χρονιάς. Λοιπόν, εκείνο που προέχει, μια και ο Γαϊτανίδης έδειξε καλά στοιχεία, αυτό το παιδί να κρατηθεί, αλλά θα το ξαναπώ, δεν θέλει να υπερβάλλουμε ως προς τις ευκαιρίες. Το παιδί και όλα τα παιδιά δείχνουν με την πρώτη, με τη δεύτερη, τι ακριβώς μπορεί να κάνουν. Και δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να περιμένει κάποια στιγμή, εάν κάποιο νιάτο μπορέσει να αποδώσει. Εντάξει. Ναι. Εγώ είμαι ικανοποιημένος, τα παιδιά να μένουν στην ομάδα για ένα χρόνο, προσφέρουν, δεν προσφέρουν, εάν δεν προσφέρουν κάτι τρέχει και μάλλον δεν αξίζουν και δεν μπορούν να προσφέρουν, να πάρουν και την αμοιβή τους στην καλή και να συνεχίσουν κάπου αλλού. Και ξέρεις Κωστή μου, εγώ το βρίσκω και λογικό, την πορεία που ακολούθησε ο Κουλούρης να ακολουθούν και όλα τα παιδιά τα δικά μας. Είναι πολύ δύσκολο να μπουν στην ομάδα μας, στην ομάδα αυτή που ονειρευόμαστε και έχει κατορθώσει να πάει, δηλαδή πρώτος στην Ελλάδα και να διεκδικούμε και θέσεις στην Ευρώπη. Ούτε σημαίνει ότι αν κάποιος νεαρός παίκτης δεν μείνει τώρα σε αυτή την μεταγραφική περίοδο ότι τελείωσε η καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Είναι 18-19 χρονών τα παιδιά, έτσι. Να δηλαδή γυρίσει στα 22 το και να προσφέρει. Αυτό, και να τα αρπάξει τότε. Ναι, ρε παιδί, ο Γαϊτανίδης έχει δείξει εξαιρετικά πράγματα. Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα είναι το εξής. Μένει και παίρνει λίγο χρόνο ή φεύγει πάει αλλού, παίρνει γεμάτα 90 λεπτά και γυρίζει όπως ο Λάμπρου. Δεν είναι απαραίτητο να είναι εντός Ελλάδας ο δανεισμός. Είδατε ότι, ναι, ότι στο Βέλγιο ειδικά, στην Πορτογαλία που πήγε ο Πέλκας, ότι δίνουν χρόνο, γυρίζουν άλλοι παίκτες. Ο Λάμπρου μαθαίνω γύρισε με καταπληκτικά στημένα, λέει. Με φοβερές εκτελέσεις. Ένας από τους λίγους που βάζει στα στοιχήματα, βάζει φάουλ στον Πασχαλάκη. Ειδικά όταν βγαίνει έξω, και εγώ το πιστεύω αυτό, ανεβαίνει έτσι πολύ. Και γιατί ανεβάζει δηλαδή την ποδοσφαιρική του τελειότητα, θα την πω. Δηλαδή βελτιώνεται πάρα πολύ, γιατί έχει άλλο επίπεδο έξω. Καλός ή κακός. Δεν είναι τώρα το ίδιο. Δουλεύουν αλλιώς. Να πάμε σε μια ομάδα στην Ελλάδα. Έγινε Μένιο! Την καλημέρα μου, εμπιστοσύνη στους διοικούντες και μεγάλα και πολλά ευχαριστώ στην οικογένεια Σαββίδη. Παιδιά, γεια σου Μένιο. Αυτή είναι η ομάδα μας. Φιλιά, φιλιά, μου. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Δουλεύει πάρα πολύ στα στημένα στις εκτελέσεις ο Αμπέλ Φερέιρα και είπε στους παίκτες τα στημένα δίνουν προκρίσεις στο Champions League. Το Champions League περνάει από τα στημένα. Τους έχει πάρα πολλές ώρες με φάουλ και κόρνερ. Και καλά κάνει. Καλημέρα, ναι. Πάλι φακελάκι ο Μένιος. Γιώργο! Πάλι φακελάκι. Εντάξει, οκ. Για πες. Δεν έχουν απογορευτεί τα φακελάκια. Έλα Γιώργαρα μου, για πες. Τι να πω, δεν ξέρω αν διάβασε την ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Ολυμπιακού. Α, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Διαμαρτυρίες προς τον Πρωθυπουργό. Ναι. Τον καινούριο ή τον παλιό. Τον καινούριο. Α, τον καινούριο, προλάβανε ήδη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί στην ορκομοσία, ναι, τον υπουργό. Δεν είπε τον ύμνο. Όχι. Του Ολυμπιακού. Μα γιατί πιάτσεσαι. Αυτό το πράγμα είναι σοβαρό. Γιατί οι κυρίες των υπουργών, ναι, και οι κυρίες οι οποίες ορκιστήκαν υπουργοί και υφυπουργοί φορούσαν άλλες άσπρα, άλλες μαύρα. Μόνο μία φορούσε ένα ροζ, μία ένα πράσινο και μία ένα σιέλ. Σωστό, όλες σωστό. Όλες ήταν, ναι, ναι, με τα άσπρα και με τα μαύρα. Αφού το είπαν και σας πρόμαυρα. Έτσι. Τους ενόχλησε μέχρι και αυτό. Στείλανε επιστολή, διαμαρτυρίες. Τι πράγματα να θέλει. Έτσι. Δεν είπατε κύριε εσείς θα σβήσετε τον ΠΑΟΚ. Δεν είπατε εσείς θα κάνετε έτσι αυτό και από τώρα. Δεν μας παρατάνε, λέω. Δεν έχουν με τι να ασχοληθούν και ασχολούνται με αυτά. Λοιπόν, ο φόβος τους και ο πανικός τους, Γιώργο, φαίνεται από μίλια μακριά. Έχουμε τα πρώτα σελίδα. Έχουμε πάρει έναν πολύ καλό προπονητή. Πάρα πολύ καλό προπονητή. Εκεί που πάσχουμε, από ό,τι μου είπαν οι από κάτω που τηλεφωνιόμαστε με τον γαμπρό μου και κάτι άλλο παουξάκια, θέλουμε ένα καλό σεντερφόρ. Δεν έχουμε σεντερφόρ καλό. Έχουμε. Σεντερφόρ έχουμε δύο, αλλά θέλουμε και τρίτο. Θέλουμε ένα...
πραγματικό σεντερφόρ. Ο Τσούμπα Ακπομ είναι τέτοιος. Ο Σφιντέρ σε χθες με δύο επαφές. Όπως είναι ο Σεστίλ Μπέκ του Σουηδού ή κάτι παρόμοιο, να είναι καθαρός γκολτζής. Λες έναν πιο έμπειρο, ας πούμε, πιο περιτυπωνισμένο. Πιο έμπειρο. Ναι. Λοιπόν, νομίζω τον Μπέρκ, αν τον θέλαμε, θα τον είχαμε πάρει ήδη. Δεν ξέρω. Μη σου πω ότι τον έχουμε πάρει ήδη. Αυτό το ξέρουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται και ξέρουν καλύτερα από εσένα και από μένα. Και πιστεύω ο φίλος μας ο Αντώνης από τη Βέρεια να πάρει σύντομα τηλέφωνο, γιατί θέλω λίγο την γκρίνια του, δεν μπορώ. Όποτε έπαιρνε πάντα και λίγο γκρίνιαζε. Αντωνάκη, το γούρι. Ναι, Αντωνάκη, άμα σε ακούς, πάρε ένα τηλέφωνο παλικάρι μου. Λοιπόν, 4-16, ευχαριστώ, τα λέμε. Γεια σου Γιώργο. Πάμε παρακάτω. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε. Πέσαμε. Πέσαμε μουτσο. 2-3-10-2-87-8-8-8. Εδώ είμαστε, ο καινούριος προπονητής. Έπρεπε να τρέξει. Έπρεπε να προλάβει να μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να δει τι μπορεί να δώσει ο καθένας. Τι μπορεί να δώσει, τι είναι ο καθένας, πού μπορεί να το χρησιμοποιήσει, τι χαρακτήρας είναι. Καταλάβετε το λίγο αυτό, μιλάμε για ταχύρυθμα τιμήματα. Πάμε τώρα που ξανασηκώσαμε τις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Σωστή καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πολύ τεκνός αγοροπατέρα 4 εδώ. Έλα αγοράκι μου, έλα ρε αγοροπατέρα 4. Έλα ρε πολύ τεκνέ. Σήμερα έχω και τον γιο μου μαζί μου και σ' ακούει και χαίρεται. Μπράβο, μπράβο το Λεβέντι, μπράβο το παλικάρι, μπράβο, μπράβο. Κωστή, center four έχουμε. Ναι, έχουμε, εγώ πιστεύω ότι έχουμε center four, δύο κιόλας. Απλά θέλουμε και έναν τρίτο για να υπάρχει τριάδα με δύο επιθετικούς, δεν βγαίνει το πρωτάθλημα, το Champions League, τα κύπελο, play-off κτλ. Θέλει και ένα τρίτο. Εγώ δεν θέλω έναν Μπέρκ που είναι 34 χρόνων πόσο είναι. Ναι. Δεν τον θέλω. 33 τον Αύγουστο. 33 στα 34 θα 20, ό,τι και να λέμε, ναι. Ηλικία δεν αλλάζει. Είναι μεγάλος ηλικία. Τώρα εξαρτάται τι ζητάς. Έχουμε δύο πιτσιρίκια τα οποία είναι και οι δύο ο καθένας με τα προτερήματά του. Εμένα μου αρέσει που έχω και στο κοντό το Γαϊτανίδη που τρελάθηκα με το πλασέ. Είναι εξαιρετικός παίχτης. Ναι. Δεν θέλω κανένα. Άμα βρω μόνο να είναι μεταξύ 18 με 26, τίποτα άλλο. Θα σου πω το εξής. Τι λέω εγώ. Αφού έχουμε δύο 23άριδες και ο Ακπομ και ο Σφιντέρες και είναι κοντά στην ηλικία, νομίζω ένα χρόνο διαφορά, κάτι τέτοιο, κάτι μήνες. Αν έρθει κάποιος... καλό θα είναι να μην είναι ένας ακόμα 22χρονος, 23χρονος. Δηλαδή εφόσον θέλεις να αποκτήσεις ή θα είναι ένας που θα είναι πιο μικρός από αυτούς και θα λες φέρνω έναν τρίτον που είναι συμπληρωματικός ή θα έρθει ένας που θα είναι τριαντάρης και μπαρουτοκαπνισμένος για να πεις ότι αυτός είναι έμπειρος, τύπου Πρίγιοβιτς παράδειγμα. Καταλαβες. Το Πρίγιοβιτς το πήραμε 26 και το πουλήσαμε 28, γι' αυτό σου λέω μέχρι 26. Σωστό. Σωστό, σωστό. Δηλαδή, σωστό. Το τριαντάρι, άμα τον πάρεις και σου παίξει δύο χρόνια μετά, δεν χάνεις και τα λεφτά. Δεν παίρνεις κάποιον για να το μεταπουλήσεις. Ειδικά, όχι, αλλά... ειδικά τύπου Μπέρκ. Ο Μπέρκ είναι 33. Δηλαδή, Μπέρκ έρχεται για να κλείσει. Όχι, θα σου κάνει συγκεκριμένη δουλειά ο Μπέρκ, ότι ξέρεις κάτι, έρχεται, έχει κάποια goal standard, είναι goalgis, είναι για ένα χρόνο, για δύο και γεια σας μετά. Τι να τον πουλήσεις τα 35. Εγώ θέλω μέχρι 26 το πολύ 27. Το σημειώνω, να ξέρεις, το σημειώνω εδώ. Λοιπόν, βάλε με Χαράλαμπο σε 908. Γεια σου Χαράλαμπη. Ζούμου σου αδερφέ μου. Ζούμου σου αδερφέ μου. Φιλιά. Γεια σου Χαραλάμπη. Γεια σου Χαραλάμπη. Σε 908. Λοιπόν, τριήμερο δίνουμε σήμερα. Στο Φιλοξένια, στο Πόζαρ, τριήμερο. Η επιθετική είναι μόνο δύο η καθαρόεμη. Δεν μιλάμε τώρα ούτε για το Λάμπρο που μπορεί να παίξει ας πούμε εκεί, ούτε για το Στόχ που τον δοκιμάζει εκεί, ούτε για τον Μπίσεσβαρ που τον δοκιμάζει ας πούμε σαν δεύτερο επιθετικό σε ένα 4-4-1-1 στην ουσία, δηλαδή ένα πιο προωθημένο δεκάρι. Κανένας από αυτούς δεν είναι καθαρόεμο φορ. Καθαρόεμος επιθετικός είναι στην ουσία μόνο ο Τσούμπα Ακπομ. Θεωρώ ότι ούτε ο Σφιντέρσκι είναι επιθετικός σαν τον Τσούμπα Ακπομ, δηλαδή με τα ίδια χαρακτηριστικά. Καθαρό φορ. Δεν είναι τέτοιος. Είναι πιο περιφερειακός. Μπορεί να βγει λίγο περισσότερο έξω. Άσε που και ο Τσούμπα δεν έχουμε παράπονο. Δεν είναι στατικός. Αλλά μιλάμε σαν χαρακτηριστικά. Σαν κορμί, σαν συμπεριφορά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θεωρώ ότι η προτεραιότητα είναι
ο χαφ ή το χαφ. Βάλτε ό,τι άρθρο θέλετε. Αυτός είναι η προτεραιότητα. Εκεί πρέπει να πέσει όλο το βάρος. Να έρθει ένας που να είναι κομβικός. Ασχέτως αν θα επανέλθει σε υψηλά στάνταρ ο Βέρμπλουμ, έτσι. Ασχέτως που υπάρχει ήδη ο Μαωρίσιο, πρέπει να έρθει άλλος ένας σπουδαίος. Επειδή στις κουβέντες που κάνουμε και εκτός αέρα και εδώ όταν συναντιόμαστε, δεν θεωρώ ότι είναι απώλεια για να βάλω τα κλάματα. Ούτε ο Σάκοφ, ούτε ο Κάνιας. Παιδιά, ο Κάνιας ήταν εξαφανισμένος πέρσι όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Ήταν βαλσαμωμένος, ήταν πουθενά. Και απλά λόγω των δραματισμών τον επανέφερε στο τέλος, στον τελικό και έκανε πραγματικά. Το παιδί έχει κάνει τρεις τελικούς. Όντως, οκ. Okay. Ο δε Κάνιας ποτέ δεν ήταν βασικός. Φιλότιμος, βεβαίως, ναι, μπήκε με κάποια σημαντικά κόλλα, αλλά δεν είναι ο Κάνιας και ο Σάκοβ για να αλλάξουμε το επίπεδο. Αυτός που θα έρθει θα είναι. Όποιος και αν είναι αυτός. Επίσης λέω το εξής, ότι περιμένουμε να δούμε ακόμα πράγματα. Ο Αουγκούστο, ο Ντούγκλας δείχνει πράγματα, είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε, βλέπουμε στοιχεία. Το στόχο το ξέρουμε τι είναι και τι μπορεί να κάνει. Και αυτός θα μπει σιγά σιγά σε φουλ ρυθμούς, γιατί ακόμα φαίνεται ότι δεν έχει φτάσει στα στάνταρ του, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο στόχο. Συνέχεια μιλάει ο προπονητής με τους παίκτες, συνέχεια. Και δεν μας πέφτει με τίποτα να πούμε, όπως καταλαβαίνετε. Όπως καταλαβαίνετε, ξανασηκώσαμε το κέντρο, 2310-287-888, να μιλήσουμε αντάμα. Κληρώνουμε σήμερα ένα καταπληκτικό τριήμερο στο Φιλοξένια, στο ξενοδοχείο, στο Πόζαρ, Αριδέας, στο Λουτράκι, Αριδέας. Καλημέρα στο Μανόλο, καλημέρα στο Μανολόπουλο, γεια σου με το Μουδανιά, καλημέρα σε όλους, σε Ελλάδα, εξωτερικό, σε Αυστραλία. Βεβαίως ισχύει αυτό. Βεβαίως ισχύει. Περιμένουμε όμως να δούμε. Το ότι υπήρξε φωτογραφία, υπήρξε την είδατε τη φωτογραφία. Υπάρχει ανησυχία και είναι πολύ φυσιολογική. Να δούμε τι θα κάνει ο καινούριος, ο Αυγενάκης. Κανονικά, ΒΑΡ, ξένους διαιτητές, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σε αυτό. Έτσι και αποτολμήσουν να πάρουν κάτι πίσω από αυτά, θα γίνει μεγάλος χαμός. Μεγάλος χαμός. Η ένδυά τους φαίνεται από τα πανηγύρια τους. Από τα πανηγύρια τους. Θα προλάβω να διαβάσω το άρθρο. Λες. Δεν προλαβαίνω, ε. Δεν προλαβαίνω. Τι γίνεται με την κόκκινη κάρτα, αυτό παιδιά πρέπει να το ψάξουμε. Νομίζω ότι δεν μετράει στα προκριματικά. Νομίζω ότι δεν ισχύει, ότι δεν χάνει δηλαδή αγώνα ο Ερικ. Είδατε, δεν νομίζω ότι ήταν εκεί πέρα τώρα για κόκκινη, ούτε έκανε τίποτα. Τώρα προφανώς κάτι του είπε, κάτι του κελάιδισε, γιατί στη φάση όπως είδατε δεν εμπλέκεται ο Ερικ. Αλλού έγινε η μονομαχία και αλλού έγινε η φασαρία. Μετά τώρα έγινε το θέμα. Απλά θα πρέπει να κάνουμε και προσομοίωση για τα μάτς της Ελλάδας. Φυσιολογικό είναι αυτό, να ετοιμαζόμαστε για να ξέρουμε τι και πώς. Πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Εκεί θα βρείτε LG ψυγιοκαταψύκτες, Αιγαίων διοικητήριο 214.000 και Ωραιόκαστρο 695666 ψαραγορές. Με καταπληκτικά πράγματα, φρεσκότατα ψάρια και Κυριακή ανοιχτά. Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης με το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη, μεγάλα ημέρας, με φοβερές τούρτες, με κεράσματα, με καφεδάκι το πρωί, τα τυροποιητοειδή σας. Και Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475-900, το καλύτερο σχολείο στην πόλη. Ενημερωθείτε στο 475-900 για τα προπαρασκευαστικά τμήματα. Ξεκίνησαν οι εγγραφές. Ρωτήστε να μπουν τα παιδιά σας Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού, αν είναι, στο γυμνάσιο για να έχουν ένα λαμπρό μέλλον. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, 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 σούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Τι μπορεί να είπε ο Ερίκε στο διαιτητή? Φίλε Χρήστο, τι μπορεί να του είπε? Ότι χάλια τα σουτζουκάκια που έφτιαξε η μαμά σου το μεσημέρι, ότι πώς είναι έτσι η φάτσα σου, ότι μου λείπει ένα χαρτάκι της Βόρειας Ιρλανδίας στα πανίνι του 82, ότι μας πούλησες εχθές, είχαμε πει να πάμε τσάρκα για βρώμικο και δεν ήρθες. Τι μπορεί να του είπε, ας πούμε, για να του βγάλει την κόκκινη κάρτα? Ξέρω εγώ,
Γιατί δεν συμμετείχες στα τελευταία επεισόδια, να πούμε, της Μουρμούρας. Φαντάζομαι κάτι για συγγενικό πρόσωπο θα του είχε πει. Κακός βέβαια, διότι δεν θα χαριστεί κανένας διαιτητής. Ειδικά στο Champions League, λέω εγώ τώρα. Πάμε, πάμε γραμμές και μετά τα αποχορηγούς. Καλημέρα σας, 2310-287-888 και μέσα από τα τηλέφωνα μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία να σας βάλω για τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέα, σε ένα πραγματικά υπέροχο δροσερό μέσα στο καταπράσινο χώρο, σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Ναι. Έχουμε θέμα σήμερα, θα το λύσουμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, οκ. 2310-287-888, μέχρι ξανανεβάσουμε το θέμα μας, διαβάζω, μπαμ, το άρθρο του Κώστα Κεφαλογιάννη, δεν το ξέρω το παιδί, έχω ξαναδιαβάσει άρθρο του στο SDNA. Όλες αυτές οι συζητήσεις που έγιναν τις τελευταίες μέρες, με τις εκλογές, με τα αποτελέσματα, με αυτούς που ήρθαν τώρα να αναλάβουν, με τους προηγούμενους που έφυγαν, που εγώ φωνάζω ότι δεν μου χάρισε κανένας τίποτα και δεν μου χαρίστηκε ποτέ τίποτα. Έτσι και τούτους εδώ τους περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε. Πάμε, πάμε να πάρουμε τις γραμμές και θα πάω και στο άρθρο. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωνσταντίνο, καλημέρα. Το ανεβάσαμε. Τον σηκώσαμε. Έχουμε θέμα σήμερα. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Έλα τα γόρια. Μόλις είπες, έπεσαν όλοι. Κάτσε λίγο να ξανανεβάσουμε. Τρεις μαζί. Τρεις μαζί. Τελείωσε. Έλα αγοράκι μου. Έλα. Έλα Κωνσταντίνο μου. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. 476. Κάτσε να σε βάλω. Λοιπόν. Περίμενε. Ωραία. Ναι, και μέσα από τα μηνύματα είπαμε FM κενό, ναι. Το μήνυμά σας στο 54526 για το τρίμερο στο Λουτράκι Αριδέας. Έλα Κωνσταντίνε, σε ακούω. Ωραία. Λοιπόν, δεν μου λες, εγώ τώρα βλέπω λίγο τον Μίσιτς. Ο Μίσιτς βλέπω δεν τραβάει. Δεν μου έχει δείξει πράγματα. Αυτό βλέπω λίγο. Ναι. Δεν μου έχει δείξει πράγματα. Δεν μας έδειξε, δηλαδή πήρε ευκαιρίες το παιδί, εντάξει άντε πέρσι ήταν δύσκολο, αλλά δεν μας έδειξε φέτος, δηλαδή σαν το Σάχοβ δηλαδή, κάτι τέτοιο. Φαίνεται να είναι αργός ο Μίσιτς, το ξέραμε αργός, ότι είναι τεχνίτης, αλλά οι πληροφορίες, ναι. Και όταν ήρθε δανεικός από την Πορτογαλία, αυτό μας έλεγαν ότι δεν είναι ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής. Μπράβο. Αλλά δεν, ναι, αλλά δεν τώρα, βλέπω να αρπάσει και την ευκαιρία ρε Κώστα εγώ. Δεν την άρπαξε, όχι. Τώρα έχεις τώρα με έξω δύο παίκτες, ας πούμε, κλειδιά, τον Μαωρίσιο και τον Βέρντου. Δηλαδή ακόμα και ο Καντούρη, ο οποίος πάλι έχει τώρα θέμα και προστατεύεται, ενώ ήταν με το ένα πόδι εκτός ΠΑΟΚ, ήρθε και στα δύο πρώτα φιλικά έδειξε ειδικά στη θέση 8 ότι μπορεί να δώσει πράγματα που δεν μας έχει δείξει ο Καντούρη τίποτα. Κώστα, κοίτα να δεις, είπες πιο μπροστά κάτι, δηλαδή ο Σβεντέρσκι. Ενώ είχε το παιδί άδεια, σε λέει την κόβω, τελείωσε. Εδώ πέρα έχουμε καινούργιο προπονητή. Θα μας κάνει εδώ πέρα ξεδιάλεγμα θα κάνει, όπως έλεγες πιο πριν. Ξεδιάλεγμα, όποιος μπορεί θα παίξει. Βλέπεις τώρα και τα καινούργια τα παιδιά. Έβαλε χτες αυτό το παιδί, το Τζιγκάρα. Βλέπεις το παιδί, άλλο είναι και το γήπεδο. Βλέπω το Λιμνιό, βλέπω το άλλο το παιδί που παίζει μπροστά, τον Γαϊτανίδη, τον Γιαννούλη. Δηλαδή, βλέπεις τον Γκάτσε. Κάτσε, είναι για φευγείο πολέμου και βλέπεις ότι είναι ο καλύτερος. Σκυλιάζει. Το τρέξιμο. Σκυλιάζει. Ναι. Κάτσε, σκυλιάζει. Το έχει αυτό. Το τρέξιμο το έχει, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και ο Ενρίκε. Δεν ξέρω γιατί τον έβγαλε. Αν έμενε, θα διακρίνονταν κι αυτός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πίσω με την Ενρίκε είναι από τους πιο κεφάτους στα φιλικά μέχρι τώρα. Από την αρχή. Δηλαδή δείχνει ότι δεν θέλει να φύγει. Μπράβο. Και ο τερματοφύλακας είναι καλός ο Ζίφκοβιτς, βλέπω, και αυτός ας πούμε θα έχει θέμα. Ξέρουμε το Ζίφκοβιτς, ξέρουμε ότι είναι σταθερός, ότι είναι πολύ, πολύ καλός. Πολύ υψηλού επίπεδου. Το είδαμε αυτό το πράγμα, είναι από τους καλύτερους τερματοφύλακες. Μόλις τον άλλαξε θέση, τον έβαλε στα στόπερ, πήγε καλύτερα το παιδί. Δεν είναι δοκιμάζει ο άνθρωπος. Το δοκιμάζει ρε παιδιά. Πολύ καλά. Εμείς πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί όλοι θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Και εγώ γκρινιάζω καμιά φορά. Μην νομίζεις, να και αυτό τώρα γκρινιάζω. Αλλά συζήτηση κάνω. Κώστα μου, να σου πω κάτι. Αν δεν έχει έρθει μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας ο Χαφ. Βέβαια. Να μπει μέσα στην ομάδα. Και χαθεί και αυτή η εβδομάδα και πάμε στην επόμενη και δεν έρχεται. Φυσικά είναι και δεν είναι γκρίνια πλέον. Ναι. Είναι ανησυχία η οποία είναι πραγματικά εύλογη ανησυχία και άγχος και γιατί περνάνε οι μέρες και έτσι όπως είμαστε δεν μπορούμε να πάμε να διεκδικήσουμε. Δεν μπορούμε. Όχι, δηλαδή, δεν μπορούμε. Θέλουμε ένα χαφ. Φωνάζει ειδικά στα χαφ. Ειδικά στα χαφ, ότι θέλει μια προσωπικότητα η οποία δεν μπορεί να έρθει τη Δευτέρα το πρωί και την Τρίτη να παίξουμε προγραμματικά. Άντε μπροστά, έχεις δύο παίχτες καλούς, ας το πούμε. Αν είναι να πάρεις έναν, ας τον πάρεις και λίγο αργότερα. Το χαφ πρέπει να το πάρεις τώρα. Τελείως, δεν γίνεται. Βλέπω γιατί και ο Στόκ δεν μπορεί. Ο χαφ είναι πραγματικά μεγάλη προτεραιότητα και ανάγκη. Βέβαια.
προϋπόθεση ναι, για ναι, να πάμε να κάνουμε κάτι. Και αυτός είναι καλός, ο Βραζιλιάνος, ο Αγκούστο, ναι, καλός ναι, είναι, εντάξει, δεν τους το δοκιμάζει, δεν μπορούμε να τους βάλουμε, ας πούμε, ακριβώς, σε ένα καλάθι. Ακριβώς, ακριβώς. Έγινε, Κωνσταντίνε μου, σε φιλό, ζουμουσού, αδερφέ μου, ζουμουσού, σε έβαλε και στην κλήρωση, πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, 2310-287-888, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Έλα. Και sorry για την ταλαιπωρία, γιατί μου έρχονται μηνύματα, έχουμε θέμα, δεν μπορούμε να πιάσουμε κτλ. Είχαμε ένα ζήτημα σήμερα, το λύσαμε. Για πάμε. Ανάδρομος Ερμής. Μπράβο. Ανάδρομος Ερμής. Τι, λέει, τι οροσκόπο έχεις, πού να ξέρω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θέλουμε, ουσιαστικά έτσι είπε ο προπονητής, από 34 που είναι οι παίκτες μας, να μείνουν 24. Ναι. Άρα θα φύγουν 10 τουλάχιστον. Γιατί θα έρθουν κι άλλοι, θα γίνει μια διαδικασία. Αυτό, επειδή μίλησες για μουρμούρα, ναι, επειδή είναι σίγουρο ότι γιατί έφυγε αυτός και αυτός θα μας βοηθούσε και τα λοιπά. Έτσι, έφυγε, το πιστεύεις. Είναι το κλασικό, δηλαδή ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει. Καλά, εννοείται. Να σου πω κάτι. Άκουσα ανθρώπους να γκρινιάζουν για τον Γκάνιας και για τον Σάκοφ, που όταν ήταν εδώ ο Γκάνιας, καλά ρε με αυτούς, πού θα πάμε με αυτούς και τι κόλλημα τρώει με τον Γκάνιας ή με τον Σάκο που δεν, τα 100 μέτρα τα κάνει σε 2 μέρες. Και οι ίδιοι άνθρωποι, κάποιοι, πραγματικά ψάχνουν έναν λόγο για να γκρινιάσουν. Έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται να μην δεν κάνει κάποιος λάθος όταν κάνει πράγματα. Δηλαδή θα επιλέξει, θα αλλάξει. Μπορεί να κάνει και λάθος, είναι επόμενο. Δηλαδή δεν μπορείς να ζητάς το αλάθητο. Ούτε ο Πάπας δεν το έχει. Λοιπόν, εννοείται, αυτό το πρώτο, μα το πρώτο λάθος του Πάπα είναι που λέει ότι είναι αλάθητος. Να το βρήκαμε ένα λάθος. Έτσι κατευθείαν δηλαδή, 0-1. Εμείς, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή ζήτησε να έχει 11 αλλαγές που να είναι περίπου ίδιες με αυτές, εις άξιους παίκτες. Ναι. Εμείς έχουμε τουλάχιστον 6 θέσεις που να είμαστε επίσης όρης. Και η αλλαγή και αυτός που παίζει. Μας λείπουν περίπου 4 με 5 παίκτες οι οποίοι θα είναι ή πρώτοι ή δεύτεροι. Ναι. Δηλαδή στην τελική δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Απλά το πρόβλημά μας είναι πώς θα μπορέσει να κάνει την επιλογή του, επειδή μιλάμε για καθυστέρηση. Δεν είναι καθυστέρηση, είναι ανάγκη ο προπονητής να δει τους παίκτες, να μας πει τι ακριβώς θέλει. Είναι σημαντικό να συνεργαστούν ο προπονητής με το τεχνικό team. Αλλά δεν μπορεί δηλαδή το τεχνικό team να πάει να φέρει παίκτες και μετά να λέει ο προπονητής δεν μου κάνουνε. Δεν γίνεται. Φιλάρετε, ξέρεις τι γίνεται. Αν είχαμε την υποχρέωση στο πρωτάθλημα μόνο, δηλαδή 20 τόσο Αυγούστου, δεν θα κάναμε την ίδια συζήτηση. Ναι. Επειδή, δηλαδή τέλη Αυγούστου που θα πάμε να παίξουμε το πρώτο μάτς για το πρωτάθλημα. Επειδή υπάρχει το μάτς στις 6 Αυγούστου, που είναι καθοριστική σημασίας, γι' αυτό συζητάμε όλα αυτά. Επίσης ο άνθρωπος αυτός, ναι μεν έχει τη δυσκολία να πρέπει να προλάβει να μάθει πράγματα πολύ γρήγορα, αλλά επίσης πρέπει να πούμε ότι το ήξερε και το γνώριζε. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά προέκυψε κάτι. Έτσι. Αλλά και δεν θέλει 22 παίκτες για τις 6 Αυγούστου. Όχι βέβαια. Θέλει μια ενδεκάδα που να ξέρει ότι μπορεί να το αποδώσει. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα κάνει λάθη τώρα. Πόσο θα μειώσει το λάθος στην επιλογή αυτών που θα μείνουν ή θα φύγουν. Πόσο γρήγορα κατάφερε να αντιληφθεί πράγματα. Πόσο μπόρεσε μέσα από 3 φιλικά και από κάποιες προπονήσεις να καταλάβει τον ποδοσφαιριστή που έχει απέναντί του τι μπορεί να του δώσει, αν μπορεί να του δώσει, πού μπορεί να του το δώσει, πότε και με ποιο τρόπο. Όλο αυτό. Ένα άγχος το έχουμε όλοι εμείς για αυτό ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή πόσο γρήγορα αυτός ο άνθρωπος που ήρθε, που έχει όπως φαίνεται και σπουδαία αντίληψη για το ποδόσφαιρο και όλοι μιλούν για τα καλύτερα, με τα καλύτερα λόγια αυτών, πόσο γρήγορα θα αντιληφθεί. Αυτό δεν είναι η απορία όλων μας. Ξέρεις, έτσι, εμένα με εντυπωσιάζει, ήδη έχει δουλέψει με 6 ενδεκάδες, 3 παιχνίδια, 6 ενδεκάδες κατέβασε.
αυτό δημιουργεί τη συνθήκη να μπορεί να στέκονται κιόλας οι ενδεκάδες, έτσι, όχι να παίξεις ναι, μια ενδεκάδα που να μην έχει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό το ζήτημα είναι λοιπόν ότι έχει τον τρόπο να συνθέτει, ναι. Αν θα μπορέσει να δημιουργήσει ή όχι, να ξέρεις ότι στη χειρότερη θα παίξει με τη σιγουριά. Ναι. Την ενδεκάδα η οποία ήταν και λειτουργούσε όπως λειτουργούσε. Μα αυτό ξέρει, είναι μια, να το πούμε έτσι ρε παιδί μου, να το πούμε μια κάβα. Είναι ένα αποκούμπι, είναι ένα μαξιλάρι σιγουριάς. Αύριο, αύριο το πρωί, αν του σηκώσει 6 ώρα και πει πάμε να παίξουμε 4-2-3-1, αν εξαιρέσεις μία-δύο θέσεις, το ξαναλέω που ούτε ο Σάχοφ ήταν βασικός, ούτε ο Κάνιας ήταν βασικός. Οι απώλειες οι πραγματικές σε αυτή την εντεκάδα είναι ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο, παιδιά. Δεν είναι ο Κάνιας και ο Σάχοφ, έτσι. Μην τρελαθούμε. Πάντως εδώ που τα λέμε, μέχρι να έρθει Κόφτης, ο Κάτσε είναι υποχρεωτικό να μείνει. Μα και ναι. Να πω και ναι. Το άλλο, ναι. Ο Ενρίκε όταν λειτουργεί όπως λειτουργήσε στο φιλικό, σε φιλικό παιχνίδι, ή θα αλλάξει συμπεριφορά ή δεν κάνει, γιατί αν τυχόν βρεθούμε σε κανένα καραϊσκάκι θα πάθουμε χοντρή ζημιά. Δηλαδή δεν μπορείς να ξεφεύγεις σε ένα φιλικό παιχνίδι για μένα. Μα αδικεί και τον εαυτό του ρε φιλάρετε. Δηλαδή το ακριβώς. Παιδί είδες ότι είναι από αυτούς που έχουν όρεξη, που τρέχει, που μπαίνει μέσα και πραγματικά έχει μια ωραία τρέλα στο παιχνίδι του που μπορεί να γυρίσει ένα μάτς με αυτό που δείχνει. Ναι. Αλλά όμως μην τον γκρεμίζεις όλο με μια κουβέντα που θα πεις ή με μια αναμπουμπού λέει κτλ. Αυτό θέλει να το... Ακόμα και ο Πάμπλο Γκαρσία το δεύτερο χρόνο φίλε, ο Πάμπλο που το αίμα του έβραζε να πούμε σαν τα καζάνια της κόλασης, ακόμα και αυτός χαλιναγώγησε την τρέλα του, το πάθος του, την οργή του, την ορμή του, την έκρηξή του και θυμάσαι έτρωγε την κλωτσιά, γύριζε το κεφάλι και έφευγε. Γιατί ναι, τον ορμήνεψαν ότι παιδιά εδώ δεν υπάρχει μάτς που θα τελειώνουμε με 11 παίκτες, θα είμαστε συνέχεια με 10. Αυτός μπόρεσε και έβαλε το μυαλό του πάνω από την ορμή του. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνουν όλοι. Πίστεψε με, το έχει μετανιώσει πικρά. Ένα τρανό παράδειγμα είναι ο Γουάρδα. Ο οποίος ουσιαστικά φαίνεται ότι είναι αμετανόητος. Άστα αδερφέ, εκεί δεν υπάρχει σωτηρία. Έγινε φιλάρετε. Σε χαιρετώ. Με τον Νουάρδα ρε παιδιά. Για τον Νουάρδα τι να πεις τώρα. Ότι πραγματικά πετάει στα σκουπίδια το ταλέντο του. Το μεγάλο του ταλέντο. Ό,τι χάρισμα του δώσε ο Θεός να κάνει με την μπάλα, η κίνησή του, η τρίπλα του, η έκρηξή του, τα γκολ του, αυτά κτλ. Όλο ό,τι του έχει δώσει. Δεν υπάρχει, παιδί μου, στο κεφάλι τίποτα. Δεν υπάρχει. Είδα, καταστροφή. Δεν ξέρω τώρα, αυτός πού να στεριώσει, πώς να τον εμπιστευτείς. Δεν σας κάνει εντύπωση που δεν είναι σε αυτούς που γύρισαν γιατί είναι δανεικός για να τον δει ο καινούριος προπονητής. Τι να, πού να τον δει και πώς να τον εμπιστευτείς. Πώς να τον εμπιστευτείς. Πιστέψτε με, ο πρώτος που δαγκώθηκε εχθές για τη μαλαμπίπιπ του είναι ο ίδιος ο Ενρίκε. Σκεφτείτε ότι την ώρα της κρίσης για το αν πρέπει να μείνει κάποιος ή όχι, την ώρα που πραγματικά όλα παίζουν ρόλο σε μια ζυγαριά ή συμπεριφορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το πώς θα ανταποκριθείς στις τακτικές του καινούργιου προπονητή, στο πώς θα δέσεις τα συστήματα, στο πώς θα δοκιμαστείς σε άλλες θέσεις, την ώρα εκείνη πας και αποβάλλεις από μια μαλαμπίπιπ. Δεν χάνεις στα μάτια του προπονητή. Θα μου πεις, είναι αρκετό αυτό για να του πει φύγε, για να τον διώξει. Δεν το ξέρω αυτό. Κατά πόσο δίνει βάρος σε τέτοια πράγματα ο καινούργιος προπονητής. Δεν ξέρω. Αλλά σε αυτή την κρίσιμη φάση όλα παίζουν τεράστιο ρόλο τώρα εδώ. Όλοι, σας το ξαναλέω, ο άλλος άφησε, γύρισε 15 μέρες νωρίτερα για να είναι εδώ, να μπορεί να μπει στο νόημα, να μπορεί να του πει τον προπονητή, έμαθα ότι θες να φέρεις κι άλλο ένα επιθετικό. Εδώ είμαι εγώ. Μπαίνω και τα παστελώνω. Κατευθείαν. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Έλα, Κωστή μου. Καλώς τη Βαλανιδωράχη. Καλώς τον. Έλα, Βασίλη μου, έλα. Άκου να σου πω κάτι. Επειδή είμαστε λαός που πραγματικά τα φτιάχνουμε όλα και τα καταστρέφουμε όλα. Λοιπόν, μάγκες, δεν υπάρχει περίπτωση με αυτό το προπονητή να πέσεις έξω ούτε στο εκατομμύριο. Σας το δηλώνω εγώ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο άνθρωπος ήρθε από μια σχολή του η οποία είναι πολύ εγνωσμένη, τη ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Οπότε ας αφήσουμε λοιπόν τις γκρίνιες και τις μύρλες και ας περιμένουμε τις 6 του Αυγούστου. Δεν ξέρω ποια θα είναι η ημερομηνία, η 6-7 δεν, και το Champions League. Θέλω να πω το εξής, ότι έχουμε έναν πολύ καλό προπονητή. Τώρα, για το υλικό, αυτός
νομίζω ότι ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς, βλέπει την κατάσταση, βλέπει μέσα τα αιματολογικά, δηλαδή τους παίκτες που βρίσκονται, σε τι κατάσταση βρίσκονται. Οπότε κύριοι, αφήστε τον να δουλέψει. Ακόμα για μένα προσωπικά, το λέω με όλη την, με όλο το σεβασμό προς το κοινό του ΠΑΟΚ, ακόμα και να αποκλειστούμε από τους προκριματικούς του Champions League, εμένα δεν μου λέει τίποτε. Όπως θέλει χρόνο να δουλέψει. Εγώ το χτύπησα όπως το ξύλο πάντως, να ξέρεις. Όπου με την Έστερ σου τα αποκλειστήκαμε και πέρσι δεν κάναμε καλή πορεία. Όμως πήραμε δύο double. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά, παιδιά. Δεν χρειάζεται αναλύσεις, δεν χρειάζεται σχόλια. Το μόνο που πρέπει να κάνετε τώρα είναι ήσυχα και ωραία, να πιάσετε τις παραλίες, το φραπεδάκι. Αυτό. Γλεντίστε το αυτό που γίνεται κάτω, την πρεμούρα και το φόβο τους. Έτσι, το άγχος τους. Γλεντίστε το όλο αυτό που γίνεται. Γλεντήστε τους από κάτω εκεί πέρα, γιατί εγώ το ευχαριστούμε πραγματικά. Έχω από προχτές το βράδυ, όπου τους γλεντάω κανονικά με το Μαρινάκι. Λοιπόν, δεν ασχολείστε, υπάρχουν ειδικοί. Όταν βλέπεις πάει ο Γιώργος Σαββίδης στην προπόνηση της ομάδας, από εκεί και πέρα καταλάβεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει αδιαφορία για, την, για το σύλλογο. Δεν μας πέφτει με τίποτα, Βασίλη! Καταλάβετε μου, το! Έλα! Στιμού. Τώρα τι να πέσει με τούτη ζέστη, να πέσει τώρα, δεν πέφτει το χειμώνα, τώρα θα πέσει. Λοιπόν, είχαμε μια θάλασσα χτες, Κωστή, δεν παίζεται, Κωστή μου. Έτσι, είναι, είναι ωραίο το μέρος εκεί, φίλε. Είναι το Ιόνιο, Κωστή μου, δεν ξέρω αν τύχει και σε φέρει κάποτε ο Θεός αξιώσει, λοιπόν θα πάθει στην πλάκα σου. Έχω έρθει παξούς, έχω, ναι. Η γυναίκα του αδερφού μου είναι από την Κεφαλονιά, οπότε έχω έρθει πολλές φορές στην Κεφαλονιά, έχω πάει Λευκάδα, έχω πάει Κέρκυρα, έχω πάει αντιπαξούς. Το λατρεύω από εκεί το μέρος. Έτσι, είναι υπέροχο. Είναι ακριβώς απέναντι από τους Παξούς. Στην Πάρκα, έτσι, δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ από εκεί το μέρος. Τα και νερά είναι πολύ ζεστά και πεντακάθαρα, αλλά σου λέω το έχουν και μια κουλτούρα που έχει κάτι από Ιταλία. Πιο με τις καντάδες, πιο ρομαντική, να με, πιο γαβλιάριδες, συγγνώμη κιόλας, αλλά έτσι λίγο μετά με αυτά, δηλαδή όλο το σκηνικό είναι κάπως από εκεί. Τα Επτάνησα θα σου πω κάτι, γιατί πραγματικά έχουν κουλτούρα Ιταλική, τα Επτάνησα, γιατί εμείς είμαστε οι πυρώτες από εδώ. Δεν μπορεί να μην είναι επηρεασμένοι. Αλλά γενικά μου αρέσουν. Όχι, ξεχωρίζουμε ρε παιδί μου στην κατηγορία ανθρώπων. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τι θέλω να πω για, για τις παραλίες στη Βαλανιδωράκη. Έχουμε τρεις υπέροχες παραλίες, στο Αλωνάκι, τη Σκάλα και τον Όρμο του Οδυσσιά, ή για τους παλιούς η Κερέτζα, οι οποίες δεν έχουν ξενοδοχεία, απλά έχουν καντίνες. Λοιπόν, εδώ φίλε, θα κοιμηθώ στην καντίνα, δεν έχω πρόβλημα. Να κοιμηθώ στην καντίνα εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Να έχω και το φαΐ δίπλα πλάκα κάνεις. Τι να το κάνω ξενοδοχείο ρε, πισίνες και τέτοια. Άντε ρε, δεν υπάρχει. Εμείς στην καντίνα. Δωμάτια έχουμε στο χωριό, σε απόσταση 3 χιλιόμετρα από την παραλία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε... Εγώ θέλω, Βασίλη, να κοιμηθώ στην καντίνα μέσα. Να είμαι δίπλα στο βρώμικο, το λουκάνικο. Κατευθείαν, τάκ, να κάνω έτσι το πρωινό. Έχεις πολύ βρωμικό μυαλό τελικά. Είσαι, δεν ξέρω τι είσαι, Πελοποννήσιος. Μισός είμαι, μισός είμαι. Για πες μου αλήθεια, πού είναι η καταγωγή σου? Ο μπαμπάς είναι από τον Άφλιο, από την Αργολίδα, δηλαδή Πορτοχέλη, Ερμιώνη, Δίδυμα εκεί. Η μαμά είναι από εδώ, Τούμπα. Τελείωσε, είσαι ένα Αφλιώτης είσαι μετά, δεν είσαι Μακεδόνας. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι από το χωρίο της μάνας μου. Ο πατέρας μετράει, ρε σηκωστή. Η καημένη η μανούλα που είναι του Πιώτησα, τι. Άσε, θα ακούει η μάνα και θα φωνάζει, φίλε. Δεν είπε. Όχι, όχι, συγγνώμη. Εγώ δέχομαι μόνο του πατέρα, γιατί ο πατέρας παίρνει. Η μάνα τίκτη, κατάλαβες. Ναι, αλλά η μάνα με κουβάλισε. Τίκτη λέμε, δεν σπέρνει η μάνα. Έγινε, λοιπόν. Βασίλη, σε φιλό, σε φιλό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Όλα good. Όλα καλά, αδερφέ μου. Έλα, σε ακούω. Έτσι, ωραία. Σε ακούω. Λοιπόν, για να τα πούμε λίγο έτσι. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Βέβαια. Γιατί να μην τα πούμε, Χάρη. Καταρχήν, παιδιά, γιατί σε τρεμούλα επειδή βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το κατάλαβα εγώ. Σας ακούω τόσες μέρες, λόγω της δουλειάς λίγο δεν μπορούσα να πάρω, τώρα ευκαιρία είναι. Πανηγυρίζουν οι άλλοι κάτω. Και εγώ το αντιστρέφω και λέω, μάγκες ετοιμαστείτε, ερχόμαστε. Και με αυτούς θα το πάρω. Με κατάλαβα. ΣΥΡΙΖΑ, με ΣΥΡΙΖΑ και πήρα πρωτάθλημα. Με αυτούς θα κάνω πάση. Ακριβώς. Με ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβα. Που μου έκλεψε ένα πρωτάθλημα και που πήρε πόσα πρωταθλήματα ο Γαύρος. Τα ξεχνάει ο Γαύρος που σκούζει. Δεν πήρε με ΣΥΡΙΖΑ 14, 15, 16. Ποιος πήρε πρωτάθλημα? Δεν πήραν αυτοί. Έτσι αυτοί δεν το πήραν. Δεν με κλέψαν, δεν με αφήσαν 10 αγώνες χωρίς
χωρίς να έχω κόσμο. Άρα τι θα κατάλαβα. Επομένως φιλαράκι, τρέμετε, ερχόμαστε. Και προσέξτε, το ότι λέω αυτά για το ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι επικροτώ αυτούς που βγήκανε. Τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, τα έχουμε πει. Τα λέω για τους καινούργιους ακροατές. Τούτοι εδώ λοιπόν, με τις κουμπαριές τους και τις φιλίες τους, τους περιμένουμε στη γωνία. Είμαι ξεκάθαρος. Μην προσπαθείτε να δείτε. Κάτι. Φταίω με αυτό το πράγμα. Ποιος νομίζουν ότι μπορεί να μας πειράξει πλέον? Ακριβώς αυτό λέω. Ναι, ανησυχία, όχι φόβος. Ναι, επαγρύπνηση, όχι φόβος, ρε παιδιά. Τι άλλη και μόνο. Ένα περίτρανο παράδειγμα είναι ο Ταχιάος, φιλαράκι, με τις δηλώσεις του, τι έπαθε εδώ. Ακριβώς. 100%. Ακριβώς. Έτσι είναι, φίλε. Δεδομένου ότι είναι ο δήμαρχος της πόλης και κάνει αυτό το ατόπιμα, αυτό που δεν έπρεπε να κάνει, το λέμε, έλα εδώ, φίλε. Ήρθε η ώρα σου. Υπό το μηδέν έφυγες. Γεια σας. Ξεκάθαρα. Πάρε ένα 70 στο κεφάλι. Να ξέρεις ότι επειδή έχουμε και ανθρώπους που είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, που είναι από εδώ και είναι ΠΑΟΚ, γι' αυτό είπα έχουμε, που ανήκουν σε εκείνον τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, του έχουν πει λογάκια του Κούλη που ήρθε και χαιρετούσε τις κούκλες και έλεγε καλή επιτυχία. Του είπαν λοιπόν ότι τούτοι εδώ οι μουρλοί δεν έχουν ούτε κόμμα, ούτε χρώμα, ούτε παράταξη. Όλο τους το είναι ο ΠΑΟΚ. Αν εσύ λοιπόν νομίζεις ότι θα βγεις που θα βγεις, γιατί ο άλλος έκανε 1000 αυτογκόλ και 100 εγκλήματα. Αν νομίζεις λοιπόν ότι άμα βγεις θα ξαναστήσεις μία παράγκα και θα αρχίζει ο Γαύρος να τα παίρνει όπως τα έπαιρνε, επειδή το κουμπαράκι σου σε στήριξε και βγήκε και έκανε ανακοινώσεις υπέρ σου, πλανάσαι πλάνη νικτράν. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάποτε ήμουν ανίσχυρος, Χάρη. Ήμουν ανίσχυρος διοικητικά και οικονομικά. Μπράβο. Είχα τον λαό, αλλά δεν είχα που να πιαστώ. Ερχόταν ο άλλος και μου έκλεβε τον παίχτη. Ή με είχε με τα χρέη δεμένο χειροπόδαρα. Ή ερχόταν και μου έλεγε πάρε μια χορηγία, ένα ψίχουλο, πάρε 1 εκατομμύριο για τα τηλεοπτικά, ο άλλος τα 8 και τα 18. Και έπρεπε εγώ να είμαι σιωπηλός και υπάκουος. Τελειώσαν αυτά, παιδιά. Καταλάβετε. Έτσι. Εγώ αυτό λέω. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα σε κανέναν. Αυτοί μας φοβούνται πλέον και όχι εμείς. Αυτοί θα μας διπλώσουν, θα μας πλησιάσουν και όχι εμείς. Βλέπετε την ΕΡΤ που παρακαλάει να πάμε στην ΕΡΤ. Είναι ένα περίτρανο παράδειγμα. Κι άμα θέλουμε. Κι άμα θέλουμε, φίλε, και, να σου πω, θα με πεις και ευχαριστώ, Μπράβο, να είσαι καλό παιδί. Εννοείται. Έτσι είναι, φίλε. Άμα θέλω. Γιατί, πρόσεξε γιατί. Γιατί άμα δεν γουστάρω κιόλας, έχω κανάλι. Έτοιμο. Ή περιμένετε ότι κρέμομαι από τα λεφτά τους. Μα κάποτε, όχι, φίλε. Από κανέναν. Κάποτε. Από κανέναν. Είχα την ανάγκη τους, το καταλαβαίνεις. Έπρεπε να επιβιώσω, φίλε. Δεν έπαιρνω άλλος παιχνίδι στο παιδί του για να πάρει διαρκείας, για να ζήσει η ομάδα. Μου φεύγει ο παίξ, έμενα εκτός Ευρώπης και έπαιζε η Χαλκιδόνα, να πούμε. Έπαιζε ο Ατρόμητος. Και όχι πριν 50 χρόνια, πριν λίγα χρόνια μόνο. Αυτό πέθανε. Τελείωσε για πάντα, άπαξ για παντός. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε Χάρη. Τελείωσε. Είναι κάτι που το αφήσαμε πίσω μας, το έχουμε στο μυαλό μας για να το θυμόμαστε, για να μην ξεχνάμε αυτό που ήμασταν. Βέβαια. Και να σεβόμαστε αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω κιόλας. Εμπιστοσύνη στην ομάδα, παιδιά. Έχει τα σταθερά του, έχει τη βάση της. Σαν ομάδα 2 χρόνια είναι πρωταθλήτρια τα μπλούχα. Μην τη φοβάστε, δώστε τη χρόνο και σταματήστε να γκρινιάζετε. Δεν υπάρχει λόγο. Γεια σου, Χάρη, ζούμου σου, αδερφέ μου. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι, μ' ακούτε. Και sorry που περιμένατε. Δεν πειράζει, μ' ακούτε, Κωστή, εσύ είσαι. Βεβαίως, δεν είναι. Έλα, Κωστή, ο Λευτέρης, είμαι ο Μπάρλοτς. Γεια σου, λοιπόν, Λευτέρη. Έλα, Λευτέρη. Σ' ακούω, ναι. Συγχαρητήρια για τα λόγια που είπες. Αυτοί που περιμένουν ότι εδώ κάτω θα στήσουν παράγκα κοσκοτά, παράγκα κόκαλη, παράγκα σαλιαρέλη, παράγκα δεν ξέρω εγώ τι άλλα ονόματα έχουνε που κατοικοεδρεύουν στις φυλακές και σηκώνουν πανό κουμάντο στη φυλακή, κάνουν οι Ολυμπιακοί μες στον Κορυδαλό, να τα ξεχάσουνε, φίλε. Τελειώσανε αυτά, φίλε. Υπάρχει ελληνική λέξη, Λευτέρη, που λέγεται ανεπιστρεπτή. Αυτά περάσαν ανεπιστρεπτή. Θα σου πω και το τελευταίο. Πρώτα θα πάρει πρωτάθλημα ο Ηρακλής και μετά ο Ολυμπιακός.
Έγινε, φιλιά, γεια σου Λευτέρη. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε, θυμίζουμε, Ελλάς Auto Service 47-43-12, εκεί είναι το κορυφαίο συνεργείο της πόλης, εκεί μπροστά ακριβώς στην Ελλάς Service είναι το νούμερο ένα πρατήριο με το καλύτερο, το πιο καθαρό, το πιο καθαρό, το ξανατονίζω, υγραέριο της BP, η οικογένεια Χατζόπουλου, με την εγγύηση της Ελλάς Service. Το πρατήριο μπροστά στην Ελλάς Service, όπως βγαίνετε για το... για το δρόμο για τη Χαλκιδική. Επιστρέφουμε! Έχεις μικρά τις νύχτες, βρε παραπονιαρικό. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Γεια σου Παπαδόπουλα! Γεια σου Παναγιώτη! Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, στο Λίμπερος 107,4. Κάθε πρωί 8 με 10, εδώ και 20 συν ένας χρόνος. Μπήκαμε στον 21ο χρόνο. Εδώ είμαστε μαζί παρεούλα. Αντάμα για να κάνουμε ζουμουσάδες κάθε μέρα. Ανοίγουμε γραμμές για το τελευταίο τέταρτο, 2310-287-888. Να προλάβω να ξαναπώ ότι κληρώνουμε σήμερα ένα τριήμερο στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας. Να προλάβω πριν πάω στις γραμμές να διαβάσω το άρθρο του φίλου μας, του Κώστα Κεφαλογιάννη. Το ξαναλέω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά διαβάζω αυτό το οποίο συζητάμε τις δύο προηγούμενες μέρες για το ποιοι βγήκαν, ποιοι ήταν πριν, τι μας δόθηκε, τα πρωτοσέλιδά τους, η ανησυχία, το άγχος αυτά, μήπως αυτοί, μήπως οι άλλοι. Διαβάζω, παρακολουθώ εδώ και μέρες με μεγάλο ενδιαφέρον τα άρθρα, τα σχόλια, τα πρωτοσέλιδα και τα ρεπορτάζ που συνδέουν το ποδόσφαιρο με τις εκλογές. Έρχομαι τώρα στις γραμμές, μισό δευτερόλεπτο. Πολλά από αυτά έχουν δημοσιογραφική υπόσταση και ουσία. Τα περισσότερα είναι από άθλια ως απλώς διασκεδαστικά. Τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ του Ολυμπιακού τα συνδυάζουν και τα δύο. Και άθλια και διασκεδαστικά. Η εκδικητική μανία που αναδύουν, επειδή λέει η προηγούμενη κυβέρνηση πολέμησε τη θρυλάρα, της έκλεψε τους τίτλους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα ήταν ανησυχητική αν δεν ήταν πρωτίστως γραφική. Ας μην σταθούμε περισσότερο στα αυτονόητα. Ο Ολυμπιακός έχασε τα τελευταία δύο πρωταθλήματα πεντακάθαρα. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στην Ελλάδα πλην των τυφλωμένων φανατικών που να πιστεύει το αντίθετο. Ούτε καν οι πληρωμένοι τσάτσι του αφεντικού. Και αυτοί ακόμα ξέρουν την πραγματικότητα. Απλώς βγάζουν το μεροκάματό τους διαστρεβλώνοντάς την. Η επικοινωνία των Ερυθρόλευκων θεωρεί εξορισμού κλεμμένο κάθε πρωτάθλημα που δεν καταλήγει στον Πειραιά. Και δυστυχώς έτσι προσπαθεί να γαλουχίσει τον κόσμο της ομάδας. Ευτυχώς σε μεγάλο βαθμό δεν τα καταφέρνει. Εγώ εδώ διαφωνώ εγώ ότι δεν τα καταφέρνει. Σε μεγάλο βαθμό εγώ λέω ότι τα καταφέρνει. Τέλος, συνεχίζω. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το άλλο δεδομένο είναι ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει πολύ καλές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη και στήριξε τη Νέα Δημοκρατία ανοιχτά στην προεκλογική περίοδο. Δεδομένο επίσης ήταν ότι ο Ιβάν Σαββίδης είχε μέχρι ενός σημείου καλές σχέσεις με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω όχι πια. Δεν τις έχει πια. Αυτονόητη τέλος είναι και η καθαρή σχέση του ποδοσφαίρου με την πολιτική και της εκάστοτε εξουσίας με τα συστήματα ή τα παρασυστήματα του αθλήματος. Αν βάλει κάποιος στο τραπέζι όλα τα παραπάνω, θα συμπεράνει ότι μάλλον έρχεται νέα πολυετής δυναστεία του Ολυμπιακού. Προσωπικά δεν θα πόνταρα σε αυτό. Δεν βλέπω τον τρόπο. Τι θα συμβεί δηλαδή? Θα πάρει ο Μαρινάκης την ΕΠΟ, okay. Και μετά τι, θα διώξει τη FIFA από την Ελλάδα? Θα επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι? Θα φύγει ο Περέιρα από την ΚΕΔ, λέει ο Κεφαλογιάννης. Όχι, δεν θα φύγει. Το προσπάθησε η ΑΕΚ στο φινάλε της περσινής σεζόν και έσπασε τα μούτρα της. Έκραζε ατελείωτο ο ΠΑΟΚ για τον Κομίνη και το αποτέλεσμα ήταν ο διαιτητής που ακύρωσε τον γκολ του Βαρέλα να συνεχίζει να σφυρίζει κανονικά και την περσινή σεζόν και μάλιστα με πάρα πολλούς ορισμούς. Ας προσπαθήσει αν θέλει και ο Ολυμπιακός που το έχει προσπαθήσει. Θα αποτύχει και αυτός. Οι ξένοι δεν μασάνε από τέτοια. Κάνουν άλλα λάθη και προφανώς μπορούν να υποθούν πολλά για τον Περέιρα, αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν χειραγωγείται. Και με πιο πιστικό επιχείρημα, αλήθεια, μπορεί οποιοδήποτε να επαναφέρει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι χωρίς να ξεσηκωθεί το σύμπαν όλο. Ας είμαστε σοβαροί. Τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή και δεν αντιστρέφεται εύκολα. Η αλλαγή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η περίφημη εξυγίανση, την οποία πολλοί επιμένουν βλακωδώς να ειρωνεύονται, πατάει γερά στα πόδια της για να εξαρτάται αποκλειστικά από πρόσωπα και κυβερνήσεις. Περισσότερο και από εξυγίανση είναι ίσως μια ισορροπία τρόμου, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ισορροπία, όχι μοναρχία. Για να το πω πιο απλά, η αρχική παράγκα, η διαιώνισή της και στη συνέχεια η αντικατάστασή της από μια άλλη ακόμα χειρότερη δεν συνέβησαν με υπουργικές αποφάσεις. Με την ανοχή διαφόρων κυβερνήσεων που έκαναν τα στραβά μάτια συνέβησαν.
Το ίδιο και το γκρέμισμά της. Δεν ήταν πολιτική επιλογή, ήταν επιχειρηματική. Σαββίδης, Μελισσανίδης και αρχικά Αλαφούζος συμμάχησαν για να προστατέψουν τις εταιρείες τους. Αυτό είναι, ας πούμε, το χειρότερο σενάριο. Να κάνει νέα κυβέρνηση στα στραβά μάτια, σε όσα πρόκειται να γίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και να πρημοδοτεί επιχειρηματικά το Βαγγέλη Μαρινάκη. Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει πολύ για να φοβάται τέτοια ενδεχόμενα. Και έχει θωρακιστεί μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο για να τα ξεπερνά. Δηλαδή, άντε και του κόβει η νέα κυβέρνηση στη συμφωνία με την ΕΡΤ. Τι θα γίνει δηλαδή, θα μασίσει ο Ιβάν Σαββίδης και θα πουλήσει το μισό ρόστερ, θα αλλάξει το στάτους της ομάδας. Εγώ λέω ότι μάλλον θα θυμώσει και θα πάει να πάρει ένα παικταρά με συμβόλαιο, όσο και το συμβόλαιο της ΕΡΤ. Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη είναι σαν κύμα που ολοένα μεγαλώνει. Όποιος προσπαθήσει να το σταματήσει κινδυνεύει να πνιγεί. Γεια στο χέρι σου που τα έγραψε, λέω εγώ. Το ξαναδιαβάζω το τελευταίο. Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη είναι σαν κύμα που ολοένα μεγαλώνει. Όποιος προσπαθήσει να το σταματήσει κινδυνεύει να πνιγεί. Και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αν δεν το γνωρίζει ήδη, είναι αρκετά έξυπνος για να το καταλάβει. Ιστερόγραφο. Παρεπιπτόντως, επικυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ, αυτής δε που υποτίθεται ότι πολέμησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ουδε μία δικαστική υπόθεση που τον αφορά προχώρησε ουσιαστικά. Και επιπλέον, ο ξυλοδαρμός Τζίλου παραμένει ανεξιχνίαστος. Δεν επιρρύπτω ευθύνες, άλλωστε η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Απλώς παραθέτω γεγονότα. Αυτά έγραψε. Πάμε γρήγορα στις γραμμές. Καλημέρα! Καλημέρα. Sorry που περίμενες, ήθελα να το διαβάσω αυτό γιατί νομίζω σε πολλά πράγματα είναι σαν να το έγραψα εγώ. Αυτά που λέμε δύο μέρες τώρα. Όχι, καλά έκανε. Σε ακούω λοιπόν, αδερφέ. Έλα ρε Λονδίνο, έλα ρε Λονδίνο, έλα ρε Κωνσταντάν. Αυτό. Τσούμπας girlfriend. Κράτησε τον δεμένο εκεί. Κώστα, θα κάνουμε μια συμφωνία. Έτσι θα βγαίνεις, φίλε. Δεν θα λέμε ούτε καλημέρα, ούτε γεια σου με το που θα βγαίνεις. Τσούμπας girlfriend, ο επόμενος πρώτος σκόρος του πρωταθλήματος, έτσι. Έτσι ακριβώς. Του ξαναλέω, βάζω στοιχήματα, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Για πες Κωστάκι μου, σε ακούω. Κωστή. Ναι. Να μην γίνουμε νεόπλουτοι παοξίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό μόνο. Δεν υπάρχει. Καμία αλαζονία, καμία έπαρση. Το λέμε συνέχεια αυτό. Και πέρσι το ότι πανηγύρισε ο κόσμος με την ψυχή του, το ότι περιμένει πράγματα, δεν σημαίνει ότι γίναμε αυτό. Ξαφνικά έτσι. Αυτό ακριβώς. Έχετε τόσα χρόνια οι διοικούντες εννοώντας εγώ τον Ιβάν Σαββίδη και το γιο του, τον Γιώργο, η οικογένεια Σαββίδη. Μας έχουν αποδείξει. Τώρα, οι υπόλοιποι εκεί μέσα και τα υπόλοιπα, εντάξει, νομίζω ο Ιβάν δεν είναι χαζός πλέον να σκορπάει τα λεφτά του από εδώ και από εκεί. Ξέρει τι να κάνει. Βέβαια. Έτσι. Και είναι μην τον τρελάνουμε το πόδι. Εγώ αυτό είδα, αυτό έχω καταλάβει τόσα χρόνια. Είναι μην τον τρελάνετε. Πραγματικά, μην τον... Αυτό, μην τον κουρδίσετε. Αν τον κουρδίσετε θα την πληρώσετε. Ο πιο σίγουρος τρόπος είναι μήπως και το κάνεις στο μούχτι. Μήπως πας δηλαδή λαού-λαού, έτσι. Μήπως και δεν. Άμα τον κουρδίσεις, τον προκαλέσεις. Τελείως. Γεια σας. Αυτό ισχύει που λες, Κώστα, είναι πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς. Και εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, πραγματικά τίποτα. Τίποτα και κανένα. Γιατί αυτός ο λαός έχει δείξει ποιος είναι και πιο παλιά και ποιες άλλες εποχές. Και εποχές γούμενου και εποχές... Πιο παλιές θα θυμόμαστε οι παλιοί. 14 χρονών ήμουνα στην πρώτη πορεία, φίλε. Μπράβο. 14 Μπράβο. Χρονών ήμουνα. Μπράβο. Τι άλλο να πούμε. Ξέρουμε όλοι. Τι άλλο. Θέλω να πω, ποιος είναι αυτός Κωνσταντίνε μου. Δεν θα συγκρίνω με άλλους. Τι να συγκρίνεις, φίλε. Μα δεν υπάρχει να συγκρίνεις. Είναι ασύγκριτος. Όταν το λέμε, είναι όλη η σημασία της λέξης μέσα σε αυτή, στο ασύγκριτος. Τα περιλαμβάνει όλα. Να πω κάτι, επειδή μας το λένε οι διάφοροι γύρω-γύρω. Ότι... θα γίνεται αλαζόνες. Καταρχήν δεν ξεχνάμε από πού ήρθαμε και κυριολεκτικά και μεταφορικά από πού ήρθαμε. Από τα έτσι μέρη ακριβώς. Που ήρθαμε, αλλά και από τις καταστάσεις που ήρθαμε. Γι' αυτό αναφέρω κάθε τόσο. Θυμάστε που μας έφευγαν οι παίχτες που πουλήσαμε
τους παίκτες μας που δεν πήραμε άδεια. Κανένας δεν έχει δείξει αλαζονική συμπεριφορά από, από τον κόσμο. Το ότι, τι να μην πανηγυρίσουμε μετά από, μετά από δύο συνεχόμενα double, ο κόσμος να μην βγάλει τη χαρά του. Μετά από όλα όσα υπέμεινε από την κλοπή, από όλα να μην βγάλει. Εννοείται, δεν κατάλαβα. Θα τους ζητήσουμε και άδεια. Θα τους ζητήσουμε την άδεια για να βγάλουμε όλοι μας τη χαρά. Δεν μας πέφτει με τίποτα, ρε μπίμπιδες. Έτσι ακριβώς. Σε κάθε ευκαιρία είμαι αήττητος, πρωταθλητής και ταμπλούχος. Θα τους το λέμε, θα το ακούνε, θα το ακούνε συνέχεια, αλλά δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι πάει να πει αλαζόνια. Τι πάει να πει αλαζόνια. Δεν ξεχνάω από όπου ξεκίνησα, δεν ξεχνάω τις αρχές μου, δεν ξεχνάω τις βάσεις μου. Θυμάστε ότι ακόμα και τις μέρες του θριάμβου συνήθιζα να λέω όχι αλαζονία, όχι έπαρση. Και νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτό κάνει, φίλε. Αυτό κάνει. Η διαφορά μας με αυτούς είναι ότι εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε και ξέρουμε την ιστορία μας. Ακριβώς. Και ξέρουμε και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Με τι θυσίες, με τι αδικίες, με τι κλοπές, με τι κόπο, με τι προσωπική φθορά ο καθένας. Ξέρουμε πώς φτάσαμε. Άρα δεν πρόκειται να πούμε τι αλαζονία, τι δηλαδή. Επειδή λέμε ότι άμα δεν μας δώσετε τα λεφτά της ΕΡΤ θα πάμε στο δικό μας κανάλι, αφού υπάρχει, έχει κανάλι ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε δηλαδή, τι θέλετε να κλαίμε, θέλετε να κλάψουμε, να δείξουμε δυστυχισμένοι. Δεν πειράζει. Άστους, πραγματικά, και ο καινούργιος πρωθυπουργός, μόνο αν είναι πολύ χαζός, θα τα βάλει. Περιμένω να δω. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν θα το κάνει ή αν δεν θα το κάνει. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Όπως δεν είχα στους προηγούμενους, δεν έχω και σε αυτούς. Δεν είμαι μηδενιστής. Δεν είμαι εμπιστοσύνη σε κανέναν. Σε κανέναν, φίλε. Δεν μου χαρίστηκε τίποτα σε κανέναν. Και θα πρέπει όλοι να θέλουν, όλοι θα θέλουν να είναι ισχυρός ο ΠΑΟΚ. Γιατί έχει τεράστιο λαό από πίσω. Φιλιά, Κωνσταντίνε. Ζουμουσού. Να σε ζουμουσού, αδερφέ μου. Φιλιά. Πάμε να πάρουμε δύο τελευταίες γραμμές. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, ζούμε, φίλε. Ω, καλώς του Σαλίγκαρο, ρε. Έλα, αγοράκι μου. Τι κάνεις. Καλά, αγόρι να μου, δόξα τω Θεώ. Τι γίνεται, αδερφέ. Όλα καλά. Όλα καλά. Εδώ κάθε μέρα σε ακούω. Αλλά να, σήμερα είπα να πάω ένα τηλεφωνάκι. Πολλά τέτοια ακούω, βρεσί. Πάλι μουρμούρα ακούω, γιατί... Όχι ρε, τι μουρμούρα. Σιγά. Εντάξει. Η ομάδα παίζει φιλικά, δοκιμάζει πράγματα ο άνθρωπος. Λείπουν δύο σημαντικές κινήσεις οπωσδήποτε. Θα γίνουν. Έρχονται, ναι. Μην ξαναχωρίζει. Okay. Κινήσεις έρθω από το ο άνθρωπος είπε. Να δω λίγο την ομάδα, να δω τι λείπει, τι δεν λείπει και θα έρθουν. Και θα πάει πρωτοκλασσά τους και έτοιμος πρέπει. Δεν είναι να κάνουν προετοιμασία. Αυτοί θα έχουν κάνει ήδη προετοιμασία. Έτσι θα γίνει, Σαλίγκαρε. Αν δεν γίνει έτσι, τότε θα βγούμε να πούμε. Δεν έχουμε κανένα και ζήτημα. Άλλο να πω. Και ένα άλλο να πω λίγο για την ΕΡΤ που λέτε. Και στην ΕΡΤ να μην πάμε και στην ΕΡΤ να μην πάμε. Ο άνθρωπος δεν έχει χαμπάρει ούτε τα 5 ούτε τα 10 εκατομμύρια. Βέβαια. Έχει δείξει με ένα τσάι ο άνθρωπος που είχε. Φυσικά. Έτσι δεν είναι. Φυσικά. Ας πάει στο Open να τελειώνουμε. Ακριβώς. Δικό μας κανάλι είναι. Να βλέπει όλη η Ελλάδα ΠΑΟΚ. Περιμένει αυτά τα 6-7 για να ζήσει. Θα πάνε όλες τις διαφημίσεις να πάει και πιο πολλά θα πάρει από τα 5-7 εκατομμύρια που θα δει. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Μα ξέρεις τι τους τρελαίνει, Σαλίγκαρε. Ξέρεις τι τους τρελαίνει. Ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ δεν τους έχει ανάγκη πλέον. Ήταν για πολλά χρόνια μαθημένοι, Σαλίγκαράκι μου, ήταν για πολλά χρόνια μαθημένοι να με κρατάνε από όλες τις μπάντες και να τους έχω ανάγκη. Να εξαρτώμαι από αυτούς. Οικονομικά πάντα. Τέλειωσε αυτό και τώρα. Δεν ξέρουν από πού να πιαστούν, σου λέει αυτή. Όχι μόνο οικονομικά και διοικητικά. Από κάθε άποψη. Και παικτικά και αγωνιστικά παντού, και προπονητικά και διοικητικά και οργανωτικά. Είμαστε ασκλαβωμένοι πάνω τους. Κρατιόμασταν πάνω τους, άμα θυμάσαι. Εδώ μας κάναμε να πουλήσουμε μισή ομάδα για να παίξουμε με τη τότε να μας θυμάσαι. Τέλος πάντων. Αγόρι μου. Να μην λέμε πολλά, να μιλήσει και ο άλλος που περιμένει στη γραμμή. Άμα μπορείς βάλε με σε κλήρωση 479 Σαλίγκαρος. Να σε βάλω. Έγινε Σαλίγκαρε, σε χαιρετώ. Και να πω και κάτι. Να πεις ότι γουστάρεις. Ζούμε, ζούμε το Κωστή. Δεν αλλάζει η κοπή. Αγόρι μου, αδερφέ μου. Δεν με πέφτει με τίποτα γιατί ακούω ζαζαρό και θα το έχω πάντα το ψηλό. Αγόρι μου. Το κάνουμε την καρσιλαμά, σου ξέρει. Φιλιά, γεια σου, Σαλιγκαράκι μου. Γεια φιλιά. Από τους πιο παλιούς ακροατές, φίλε. Χαρακτηριστικό το στυλ αυτό
του Σαλίγκαρου, το Αργό, έτσι, αδερφός. Πάμε τελευταία γραμμή. Ναι. Πέσαμε. Πέσαμε. Άστο. Φεύγω. Πρέπει να φύγω. Να πω. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκεί τρώτε καταπληκτικά και υπέροχα φαγητά. Πεντανόστιμα, 705-750 τη Λιβεριά, απέναντι το Μασούτη σε ένα καταπληκτικό ανακοινισμένο πλήρως. Το γκρέμισε και το ξανάχτισε ο Δημήτρης Βαγγέλης. Όλο. Και εκεί με τα υπέροχα κρεατικά κολλάει ο κόσμος και ξαναπάει. Γι' αυτό λέγεται Λαδόκολα. Ή όπως είχε πει και η Τσουκνίδα, Λαδοκολάρα. Βεβαίως δεν ξεχνάτε ότι ο νούμερο ένα προορισμός σας για να πάρετε κλιματιστικό, να βάλετε το κλιματιστικό, είναι η Climart, ο Κώστας και ο ΣΕΣ, 9-17-6-46-6 και αντλίες θερμότητας και κεντρικά συστήματα VRV. Αυτός γνωρίζει όσο κανένας, γι' αυτό και έχει περάσει σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε πολυκαταστήματα, σε τεράστια ξενοδοχεία, έχει βάλει μονάδες που κλιματίζουν το χώρο. Και βέβαια, Tenda Home 4-30-011, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και γιος, οι πρώτοι μαστόροι στην τέντα. Αυτοί ξέρουν όσο κανένας άλλος τι σημαίνει ανθεκτικό τεντόπανο, τι σημαίνουν μηχανισμοί σόμφι. Βάζετε την τέντα και ησυχάζετε για πολλά χρόνια. Καλαμαριά, πολύχνη, Χαλκιδική. Μπείτε και στο tendahome.gr να δείτε τι έργα τέχνης έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Α, δεν κάναμε την κλήρωση, ρε. Την κλήρωση να κάνουμε. Δώσε λίγο από το 1. Σε λίγο να δούμε. Μέχρι το 62. Το 17. Αγάγες τις μαργαρίτες για να... Φέρου μπίνι, φίλε. Αγόρι μου. Βάλε λίγο πριν φύγω. Πού ξυπνάς και πού κοιμάσαι. Κάνε ένα τέτοιο. Κάνε ένα κόλπο. Η Πόπη Σίγμα, χωρίς επίθετο, σε 163, Πόπη Σίγμα, καλημέρα Κωστή Ζουμουσού, το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω το τσαρό. Αλήθειες λες, κρυστάλλινες αλήθειες λες, κρυστάλλινες αλήθειες. Βάλτο γιατί είναι αφιέρωση, αγόρι μου, τι γρήγορο παιδί που έχω εγώ, ρε φίλε, στην κόσολα. Τι Λεβέντης, τι Φλας Γκόρντον, άμα θέλει ο Ιάπωνας. Δεν θέλει, δεν θέλει, ας τον αύριο να μην το κόψω κιόλας, αύριο. Έρχεται παπα... Έτσι, αγόρι μου. Έτσι, εδώ μόνο ποιότητα, να ξέρετε. Παραδίδω σκυτάλι, ο Λίμπερο είναι εδώ. Είναι δυνατός και καλοκαιρινός και θερινός και αγέροχος. Και δίπλα σας, όλη μέρα. Άδεια παίρνουμε 29 Ιουλίου, όχι. Έτσι. Τέτοια γουστάρουμε, φίλε. Τέτοια γουστάρουμε. Είμαστε παραπονιάριδες. Είμαστε σουλουμουντρούχο και καραπιπερί. Για να σας πάρω την έγνοια και τον πόνο και την ανησυχία. Δεν θα γίνει μεταγραφή του μεγάλου χάφ όταν φύγω άδεια 29 Ιουλίου. Θα γίνει πολύ, πολύ, πολύ νωρίτερα. Έτσι, επειδή τη σπάσαμε την παράδοση πέρσι. Και το φόρ. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχονται Παπαδόπουλας, ασλαμάσε. Εγώ θα είμαι εδώ πάλι αύριο μαζί σας. Φιλιά πολλά, ζούμου σου λέμε. Και τα πάντα καίμε και δεν πέφτει με τίποτα λέμε. Bye. Άστε τραρινάκι.